Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα λοιπόν και χρόνια πολλά. 2 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, 2 χρόνια στην εξουσία, 2 χρόνια ψέματα. Καλημέρα Βασίλη μου. Για σας, καλημέρα Αλεξία. Για όσους αναρωτήθηκαν λοιπόν για ποιο λόγο το Happy Birthday, γιατί να μην την έλυσε η Αλεξία Δρίτσα τώρα μόλις την απορία. 25 Ιανουαρίου 2015, εθνικές εκλογές, ημέρα Κυριακή. Και η ελπίδα ήρθε, η ανάπτυξη, το χαμόγελο, όλα αυτά. 2 χρόνια έχουμε μπουχτίσει από τόσο. Δεν έχω μικρόφωνο, τι με κοιτάς. Έχεις, αλλά το έχεις βάλει σε. Εντάξει, θα το φτιάξω δεξιά μου. Σε άκυρη. Θα το φτιάξω. Σε άκυρη θέση. Θα το φτιάξω. Είπαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι. Ελπίδα, τόσο αισιοδοξία, αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια. Μ' αρέσει. Δηλαδή. 2 χρόνια χωρίς μνημόνια. 2 χρόνια χωρίς ένφια. 2 χρόνια με 13η σύνταξη. Εθνική αξιοπρέπεια. Κάθαρση. Ναι. Άντε βρε να τα εκατοστήσουν, τα παιδιά. Λοιπόν, έχουμε ωραιότατη ανάλυση, θα ξεκινήσουμε έτσι σήμερα την ημέρα μας. Πρέπει να τιμήσουμε αυτά τα υπέροχα γενέθλια. Ναι. Μην ανησυχείς, θα παίξει το μικρόφωνο, θα παίξει. Παίζει ήδη. Λοιπόν, θα διαβάσουμε αυτό το υπέροχο. Έχουν γράψει πάρα πολλά side, πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο και νομίζω ότι αυτό πρέπει και να σας μεταφέρω είναι αυτό που αναγράφεται στο newsbomb.gr, που καταγράφει με απόλυτη ακρίβεια όλα τα ψεύδη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που κρατούν τη χώρα δέσμια των δανειστών. Τσίπρας και Καμένος έκαναν το ψέμα επιστήμη. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα λες με το πρώτο σου το γάλα. Ο εμβληματικός στίχος του Νίκου Γκάτσου που έγινε τραγούδι με τον τίτλο μου «Μάνα μου Ελλάς» στην ταινία Ρεμπέτικο αποτελεί ίσως την καλύτερη προφητεία για τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τη διακυβέρνηση της χώρας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που συμπληρώνει 2 χρόνια από την πρώτη της νίκη τον Ιανουάριο του 2015. Επί 2 χρόνια ο ελληνικός λαός έχει γίνει μάρτυρας μια σειράς ψεμάτων χωρίς τελειωμό που ο χαρισματικός Πρωθυπουργός Λαγοπλάστης, θα μπορούσα να πιέσω το λαγό, βάφτισε αυταπάτες που πιστεύει ότι καθάρισε. Δεκάδες ψέματα που συνεχίζονται με αμύωτη ένταση ακόμη και σήμερα από την χειρότερη μνημονιακή κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος. Ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του ανοίγαγαν το ψέμα σε επιστήμη, φορτώνοντας το λαό με περισσότερα ψεύδη από όσα μπορεί να αντέξει ένας μέσος πολίτης. Και δυστυχώς, ο τεράστιος λογαριασμός που έχει ήδη φορτώσει δεκάδες επιπλέον δισεκατομμύρια ευρώ στον ήδη τεράστιο λογαριασμό που μας είχαν κληροδοτήσει οι προηγούμενοι κυβερνώντες, συνεχίζει να μεγαλώνει, καθώς η περήφανη διαπραγμάτευση με τους δανειστές συνεχίζεται εν ώψη της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου μνημονίου. Ποτέ στο παρελθόν μια ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε ακριβώς τα αντίθετα από όσα υποσχέθηκε προεκλογικά, αλλά κυρίως τις προγραμματικές της δηλώσεις που εξαγγέλει ο εκάστοτε υπουργός ή πρωθυπουργός, προκειμένου να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή και να ξεκινήσει την κυβερνητική του θητεία. Ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας στη Βουλή κατά την ανάγνωση των δικών του προγραμματικών δηλώσεων, είπε πολλά. Για την ακρίβεια, ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε στη λογική ότι τα μεγάλα ψέματα είναι πάντα τα πιο πιστευτά. «Χαϊδέψτε αυτιά και εντός και εκτός Ελλάδας», είπε σε όλους αυτά που ήθελαν να ακούσουν. Εντυπωσιακά φιλόδοξα και άκρως ενθαρρυντικά όσα υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό. Υποσχέθηκε μια Ελλάδα οικονομικά αυτοδύναμη, ανεξάρτητη, κυρίαρχη, ισότιμο εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Είπε ότι έχουμε σχέδιο ρεαλιστικό, έχουμε στρατηγική διαπραγματευτική, κυρίως όμως γιατί δεν έχουμε δεσμεύσεις παρά μονάχα μία, να υπηρετήσουμε το συμφέρον του λαού μας, να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον. Η ελληνική κυβέρνηση έχει σχέδιο έτοιμο, δεν το φτιάχνει τώρα, έχει προτάσεις, δεν τις φτιάχνει τώρα, είναι ρεαλιστικές και είναι ικανές να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συμφωνίας αμοιβαία αποδεκτό. Δεσμεύτηκε ότι η αμετάκλητη απόφαση της κυβέρνησής μας είναι να τιμήσει και να εφαρμόσει στο σύνολό της τις προεκλογικές προγραμματικές μας δεσμεύσεις με πλήρη σεβασμό στη λαϊκή βούληση, όπως αυτή εκφράστηκε με την ψήφο του λαού. Με στόχο υποστήριξε, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε την ιστορία μας. Αξίζει, όσοι θέλετε, να δείτε
το βίντεο που ακολουθεί στο newsbomb.gr που καταγράφει τα 30 μεγαλύτερα ψέματα που είπε στις προεκλογικές του δηλώσεις τον Ιανουάριο του 2015 αλλά και τις επιπλέον 16 υποσχέσεις που προσέθεσε μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, μετά δηλαδή το δημοψήφισμα του Capital Controls και ειδικότερα το τρίτο μνημόνιο. Ένα υπέροχο βίντεο, καρέ-καρέ, αξίζει τον κόπο να το δείτε, έτσι για να θυμηθείτε λίγο. Γιατί έχουμε πει, Βασίλη μου, ότι ο Έλληνας ξεχνάει. Και ξεχνάει πάρα πολύ γρήγορα. Σωστά. Για να πιάσουμε λίγο, μου επιτρέπεις, για τα δύο χρόνια, έχουμε και δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού στην Εφημερίδα των Συντακτών. Σήμερα, στο σημερινό φύλλο της Τετάρτης. Ότι τιμή. Έδωσε συνέντευξη. Λέει ότι οι εκλογές και η κρίση του λαού δεν τον φοβίζουν. Αναρωτιέται ίσως και σκεπτόμενος αυτό που είπες μόλις τώρα, ότι έχει κοντή μνήμη και όλος ο λαός. Και ο ίδιος και ξέρω ότι ο λαός. Ότι έχει κοντή μνήμη. Ναι, γι' αυτό και δεν τις φοβάται. Όντως μπορεί να μην τις φοβάται. Αναρωτιέται ωστόσο τι νόημα έχουν τώρα οι εκλογές. Δεν είναι στη σκέψη της κυβέρνησης. Δεν φοβάται τις εκλογές, τέλος. Δεν είναι στη σκέψη της κυβέρνησης οι εκλογές, αλλά η έξοδος από την κρίση. Όπως διαβεβαίωσε, ότι ό,τι καταφέραμε είναι άθλος, δηλώνει ακόμη και καλεί το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ να αναλάβει με παρεσία την ευθύνη της άποψής του για το ελληνικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετήσουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα, είπε ο κ. Τσίπρας. Την κατηγορηματική αυτή διαβεβαίωση έδωσε ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, σε αποκλειστική του συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών. Και ό,τι πει ο Πρωθυπουργός είναι νόμος. Τελείωσε. Δηλαδή είναι μέχρι κεραίας. Εγγύς. Τα τηρεί. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης διαχωρίζει την ελευθερία του τύπου και την ασυδοσία της διαπλοκής, όπως ανέφερε. Δύο χρόνια λοιπόν στην κυβέρνηση. Βέβαια, οφείλω να σου πω, Αλεξία, ότι πολλοί είχαν πει ή πίστεψαν ότι θυμάσαι που λέγανε για αριστερή παρένθεση. Ναι. Το θυμάσαι αυτό? Θα μου επιτρέψεις. Βέβαιος, παρακαλώ. Όσοι μιλούσαν για αριστερή παρένθεση, δεν επιβεβαιώθηκαν υπό την έννοια ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συμπλήρωσε δύο χρόνια. Πόσο είχε συμπληρώσει και η κυβέρνηση Σαμαρά, λίγο παραπάνω, 2,5 χρόνια δηλαδή. Άρα παρένθεση δεν είναι. Όπως έλεγε, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, ή ως, ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα αφήγημα της αντιπολίτευσης. Δύο χρόνια λοιπόν δεν θεωρούνται παρένθεση. Συνεχίζουν, δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Πάντως, παρένθεση δεν το λες. Ότι καταγράφουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, τους προβληματίζει μεν, δεν τους ρίχνει δε. Υπάρχει διαφορά. Προβληματισμός με πέφτω. Επίσης, από τις ίδιες δημοσκοπήσεις, θα το γνωρίζει φυσικά καλύτερα από μένα η Νέα Δημοκρατία, δεν καταγράφεται για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία σε εξωματική αντιπολίτευση κάποια εκτείναξη ή κάποια πολύ μεγάλα ποσοστά. Μπορεί να καταγράφεται και να έχει παγιωθεί μια σημαντική διαφορά από τον δεύτερο σε όλες τις δημοσκοπήσεις, άλλωστε ΣΥΡΙΖΑ. Όχι όμως σαν απόλυτα νούμερα τα ποσοστά που θα επιθυμούσε να έχει η Νέα Δημοκρατία, ώστε να πει ότι ναι, βγαίνω αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, βγαίνω μια ισχυρή, πολύ ισχυρή, έχω μια πολύ ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό, ο οποίος προφανώς έχει κουραστεί από τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ, από όλα αυτά τα ήξεις αφήξεις κτλ. Σε αυτή τη φάση. Δεν το βλέπουμε. Τι θα γίνει αργότερα δεν ξέρουμε. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις από μόνες τους δεν ρίχνουν κυβερνήσεις. Θέλω εγώ να πιστεύω ότι γίνεται αυτό. Τώρα, να περάσουμε, Αλεξία, αφού είπαμε χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας κυβέρνηση και καλή επιτυχία. Να πούμε την καλημέρα μας καταρχήν. Την καλημέρα μας. Σε όλους και όλες εσάς. Δεν προλάβαμε. Σε όλους και όλες εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε. Μα τι τηλέφωνα σήμερα με το που ξεκινήσαμε να πούμε χρόνια πολλά για το ΣΥΡΙΖΑ. Σπάσαν τα τηλέφωνα, κινητό σταθερό. Έλεος. Πού σε πήραν από την Κουμουνδούρου? Ναι, κατευθείαν. Όχι. Λοιπόν, όχι, άσχετο. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε. Μας βλέπετε το κανάλι μου στο YouTube, DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις εργολικές ειδήσεις. Την καλημέρα μας στο Γιώργο και το Βαγγέλη. Μας ακούτε από το Live 24 και από το FM στο 92,2. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, πάρα πολλά και να στείλουμε πάρα πολύ όμορφες καλημέρες. Να πούμε, ξεκινώντας την εκπομπή μας, ότι θα έχουμε και το γάμο της χρονιάς. Παντρεύεται ο Δημήτρης Ηλιόπουλος, υιός του Big Καραπάκου. Παντρεύεται την Παρασκευή. Τώρα, μεθαύριο. Παντρεύεται την Παρασκευή. Ήταν γρήγορο. Ξέρεις, ο έρωτας, ρε παιδί μου, είναι πάνω στα καλύτερά του. Όταν είσαι στο υψηλότερο σημείο, καλό είναι να το κάνεις εκείνη την ώρα, γιατί μετά ξεσαρχίζεις και ξεθοριάζεις σιγά-σιγά και περνάνε τα χρόνια. Αυτή είναι η γνώμη μου. Να τους ευχηθούμε να ζήσουν τα παιδιά. Τι θέλεις να μας πεις?
Τι θέλω να σου πω. Πού θέλει να μα πει. Να σε πάω στην τοπική επικαιρότητα. Να μα πει. Πριν σου έχω μετά κάτι που δεν το έχουν πάρει πολύ χαμπάρι. Θα το πούμε από τον αέρα. Πνίγηκα. Φαντάσου, τι είναι. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι για τους δικούς της λόγους καταρχήν η κυβέρνηση θέλει να γιορτάσει τα 2 χρόνια. Τώρα τι γιορτή θα είναι δεν ξέρω. Λοιπόν, να πούμε πως έχουμε νέο από το Ναύπλιο. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου, ο Χρήστος Σονταβάκος. Στην επιστολή παραίτησής του αναφέρει: «Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μου ότι μετά από πολλή σκέψη πήρα την απόφαση να ζητήσω από τον κύριο Δήμαρχο να κάνει δεκτή την παραίτησή μου τόσο από τη θέση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου, όσο και από τη θέση του Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας, διότι αυξημένες επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να ανταποκριθώ με επάρκεια στις αυξημένες ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου. Αποχωρώντας, νιώθω βαθύτατα την ανάγκη να ευχαριστήσω τόσο τον κύριο Δήμαρχο για την μοναδική ευκαιρία που μου έδωσε να είμαι υποψήφιος με την παράταξή του, όσο και τους συμπολίτες μου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Με εκτίμηση, Χρήστος Νταβάκος». Χθες ανακοινώθηκε η παραίτηση του κυρίου Νταβάκου. Να πούμε για τα μπλόκα. Να πούμε για τα μπλόκα. Για τα μπλόκα της Πελοποννήσου. Το διαβάζουμε από τις αργολικές ειδήσεις. Συνεχίζεται κινητοποίηση μικρομεσαίων αγροτών σε Αχαΐ, Αργολίδα, Ηλία, Μεσσηνία. Σε 2 ώρα αποκλεισμό, όπως είπαμε και χθες, στην Εθνική Οδού Κορίνθου Πατρών, στο ύψος των Βενζινάδικων, προχώρησαν οι αγρότες του Αιγείου από τις 5 το απόγευμα έως 7 το βράδυ, ύστερα από απόφαση του Αγροτικού Συλλόγου Μπακόπουλος Ντρίνιας. Παράλληλα, πραγματοποιούνται εξορμήσεις στα χωριά με κάλεσμα για την ισχυροποίηση του μπλόκου. Στην Ηλία, στον κόμβο της Αμαλιάδας, Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου, παραμένουν παρατεταμένα τα τρακτέρ από τη Δευτέρα, ενώ το μπλόκο ισχυροποιείται αφού και σήμερα στο σημείο φτάνουν αγρότες. Στην Αργολίδα έχουμε πει ότι είναι στη γέφυρα του Ινάχου. Παραμένουν τα αγροτικά μηχανήματα που παρατάχθηκαν από τη Δευτέρα παρά την καταρακτώδη βροχή. Να πούμε ότι χθες το απόγευμα είχε οριστεί ραντεβού για να γίνει εξόρμηση στα γύρω χωριά με κάλεσμα για την ισχυροποίηση του μπλόκου. Τα αγροτικά μηχανήματα παρέμειναν παρατεταμένα και στο σταθμό της Μεσσήνης. Το απόγευμα της Τρίτης έγινε συνάντηση των αγροτικών συλλόγων Μεσσήνης και Χανδρινού με σκοπό την κλιμάκωση της κινητοποίησης τις επόμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, Βασίλη μου, εκτός από τους αγρότες, έχουμε οδοφράγματα στη λεωφόρο Συγκρού από τους εργαζόμενους του Athens Lindra. Έχουμε εκεί ένα θέμα. Μέρα πανελλαδικής δράσης σημερινή για τους εργαζόμενους σε επισητισμό, τουρισμό, ξενοδοχεία, με συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις στην Αττική και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που διοργανώνονται μετά από σχετικό κάλεσμα 36 κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων. Να πούμε ότι στην Αθήνα, 3 το μεσημέρι, θα γίνει συγκέντρωση του Υπουργείου Εργασίας, ενώ την ίδια ώρα έχει οριστεί συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Κινητοποίηση θα ξεκινήσει νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι, από το Athens Lindra, εκεί όπου οι εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο μας με δεκάδες σωματεία και φορείς θα αποκλείσουν συμβολικά τη λεωφόρο Συγκρού, στείνοντας οδοφράγματα στην αντιλαϊκή πολιτική, και στη συνέχεια θα κάνουν πορεία μέχρι το Υπουργείο, όπου θα πάρουν μέρος στην συγκέντρωση. Επίσης, έχουμε συγκέντρωση νοσοκομειακών γιατρών έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Προγραμματίζει για σήμερα το πρωί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Διαμαρτύρεται η ΠΟΕΔΗΝ για την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο, όπως αναφέρει, κατέρευσε, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα οι δημόσιες δαπάνες υγείας ανέρχονται στο 5% του ΑΕΠ, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία, στην οποία ασκείται κριτική για κατάρρευση του συστήματος υγείας, είναι 7,7% του ΑΕΠ, έναντι 8,6% στη Γαλλία και 9,4% στην Γερμανία. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για μηδενικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μεγάλες ελλείψεις υγειονομικού χειρουργικού υλικού, αναλώσιμων φαρμάκων και για ασυντήρητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Σήμερα λοιπόν έχουμε και τη συγκέντρωση των νοσοκομειακών γιατρών έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Λέγαμε, Αλεξία, για τον κύριο Φίλη, ότι τέλος πάντων δεν είχε τάκτ. Θα μου πεις αυτό το... Ναι, στο είπα πριν, θα το διαβάσω. Πολύ προσεκτικά θα το αποδώσω και θέλω, μπορεί εγώ να κάνω λάθος. Τι καταλαβαίνω εγώ θα σας πω. Υπάρχει έγγραφο, και το έχω μπροστά μου, υπάρχει έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, του κυρίου Γαβρόγλου. Έχω μπροστά μου και το υπηρεσιακό έγγραφο, Υπουργείο Παιδείας κτλ. Μάλιστα με βαθμό προτεραιότητας εξαιρετικά επίγον. Με θέμα: υλοποίηση στο γυμνάσιο θεματικής εβδομάδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ζητήματα διατροφής, εθισμού εξαρτήσεων και έμφυλων ταυτοτήτων κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Αφού αναφέρει πώς θα γίνει η ενημέρωση, τι εννοούμε,
Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι κατά το σχολικό έτος 2016-2017 υλοποιείται στα γυμνάσια της χώρας, στα γυμνάσια δηλαδή, μιλάμε για παιδάκια 13 μέχρι 15 ετών. Στα γυμνάσια της χώρας θεματική εβδομάδα με τίτλο «Σώμα και ταυτότητα». Ο θεσμός της θεματικής εβδομάδας αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται της εκπαίδευσης για την αηφόρο ανάπτυξη και κατά το τρέχον έτος εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, τη διατροφή και την ποιότητα ζωής. Σωστό. Την πρόληψη του εθισμού και του ενεξαρτήσεων. Δεν έχω αντίρρηση, προφανώς. Και τις έμφυλες ταυτότητες. Η εστίαση του περιεχομένου της φετινής θεματικής εβδομάδας στα ζητήματα αυτά απορρέει από την. Διαβάζω το έγγραφο του Υπουργείου, Αλεξία, το επίσημο. Ναι, ναι. Απορρέει από την κρίσιμη σημασία που αποκτούν κατά την αναπτυξιακή φάση της προεφηβείας και της εφηβείας, η ηλικία αυτή, 13-15 ετών, την οποία διέρχονται οι μαθητές-μαθήτριες του γυμνασίου, καθώς τα ζητήματα της διατροφής, των έμφυλων ταυτοτήτων και της ανάπτυξης εθιστικών συμπεριφορών συνδέονται άμεσα με την υποδιαμόρφωση σχέση των προεφήβων και εφήβων μαθητών-μαθητριών με το σώμα τους, την αυτοεικόνα και την αυτοαντίληψή τους και εν γέννη με τον εαυτό τους, καθώς επίσης και με τους τις συνομιλίκους τους. Τι θα γίνει και τον εσύ, Βασιλικά, κοινωνικό περίγυρο. Όλους γκέι θα τους βγάλουμε δηλαδή. Λέω τώρα, όλα τα παιδιά. Η θεματική εβδομάδα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει μέσα, πότε θα υλοποιηθεί. Η θεματική εβδομάδα θα υλοποιηθεί στον διδακτικό χρόνο του σχολικού ορολόγιου προγράμματος. Μάλιστα. Η εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας στη θεματική εβδομάδα σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της ισορρευμένης εμπειρίας από τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και των δράσεων αγωγής υγείας κτλ. Αναμένεται να ενισχύσει την επικοινωνία και τη σχέση συνεργασίας τόσο εντός του σχολείου όσο και έξω από αυτό. Τώρα, ποια είναι τα μαθήματα τώρα, για τα παιδιά λέω, για μαθητές, οι θεματικές ενότητες για μαθητές. Είναι διατροφικές συνήθειες, τρέφομαι και διατρέφομαι, καταναλωτισμός και διαφήμιση, το οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής, διατροφή και υγεία, το σχολείο ως κοινότητα, κοινωνικά πρότυπα και εξαρτήσεις, εθισμός και εφηβική ηλικία, οι συνέπειες του εθισμού, σωματικές αλλαγές στην εφηβεία, βιολογικό και κοινωνικό φύλο, αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα κατά των γυναικών, συγγνώμη, ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των γυναικών και επιπλέον θεματικές για γονείς και εκπαιδευτικούς, ο ρόλος της οικογένειας, το σχολείο ως κοινότητα, σωματικές αλλαγές στην εφηβεία, φύλος, σεξουαλικός προσανατολισμός, ανθρώπινα δικαιώματα, μάλιστα, ομοφοβία και τρανσφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο, έμφυλη βία, ενδοοικογενειακή βία και βία κατά των γυναικών. Τώρα, εγώ επειδή μπορώ να μην το καταλαβαίνω και πολύ σωστά, λέω εγώ τώρα, όταν λέει αφήνω τους στην άκρη γονείς και εκπαιδευτικούς που είναι επιπλέον θεματικές, mm-hmm, και λέω για τις θεματικές και τα παιδιά. Ωραία. Να μας εξηγήσει κάποιος από το Υπουργείο, το αφήνω φλού για να μην τους παρεξηγήσουμε. Τι εννοούν όταν λένε αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων. Τι σημαίνει. Εννοούν ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν ό,τι και οι άντρες. Το ξέρουμε αυτό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερο. Δεν νομίζω να είναι τόσο αθώο. Υπό την έννοια ότι οι γυναίκες σήμερα, και ορθώς φυσικά, παντού είναι. Πιλότοι είναι. Αστροναύτες είναι. Δικαστήνες είναι. Υπουργοί είναι. Βουλευτήνες είναι. Τα πάντα. Και μπράβο, είναι. Και το χαιρόμαστε και το θέλουμε και αλίμονο, έτσι, δεν το συζητάμε. Μήπως, προφανώς δεν εννοεί αυτό. Δεν νομίζω ότι να υπάρχει γυναίκα σήμερα στην Ελλάδα που να θεωρεί ότι δεν μπορεί να. Ότι χρειάζεται. Βασίλη, θεωρώ. Να αποδομηθεί το έμφυλο στερεότυπο. Θεωρώ ότι ο κύριος Μπαμπινιώτης είναι ο ειδικός για να μας πει τι ακριβώς σημαίνει. Να μας απαντήσει και κάποιος φωστήρας από το Υπουργείο. Ακριβώς. Που προσπαθούν με τρόπο ωραία και στα παιδάκια 13-15 να μας πούν τι εννοούν. Αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων. Θα μαθαίνουν τα παιδιά στην θεματική εβδομάδα, το δεύτερο τετράμινο θα γίνει αυτό, του 17 τώρα θα γίνει, θα εφαρμοστεί. Από αρχές Φεβρουαρίου θα πάει στα γυμνάσια. Mm-hmm. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν είμαι και τόσο έξυπνος, τι σημαίνει αποδομώ τα έμφυλα στερεότυπα. Φυστά. Να μας το εξηγήσει κάποιος, να μας το εξηγήσει κάποιος και από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι πολύ προοδευτικό κόμμα εκεί και αυτοί έχουν κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Και αυτοί δεν ψήφισαν το σύμφωνο συμβίωσης. Πρεμαγιά τους, αφού το ψήφισαν. Αλλά να μας πούν. Αλίμονο. Άμα δεν το ψήφισαν, αλίμονο. Τι σημαίνει αποδομώ το έμφυλο στερεότυπο. Εγώ μπορώ να το καταλαβαίνω. Τι θα πούν στα παιδάκια δηλαδή, ότι δεν υπάρχουν άντρες και γυναίκες. Γιατί λέει μαθαίνω το σώμα μου. Μαθαίνω το σώμα, λέει. Και το τονίζει με bold το έγγραφο του Υπουργείου. Θεματική εβδομάδα με τίτλο «Σώμα και ταυτότητα». Τι μαθαίνουν τα παιδάκια 13 και 15 ετών, λέω εγώ τώρα. Κανείς δεν ξέρει. Σταματήσαμε τα αρχαία. Σταματάμε μέχρι και την είπαμε χθες, την Αντιγόνη σταματήσανε. Αλλά βάζουμε θεματικές εβδομάδες αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα.
Αυτό μας αρέσει. Δεν θα το. Πώς θα το πω. Έχω δικαίωμα να το κρίνω. Σαφέστατα. Αλλά να μας εξηγήσουν τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποιος να μας το εξηγήσει, τι θα μαθαίνουν τα παιδάκια ως αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων. Αρχικά θέλω να μιλήσουμε με τον κύριο Μπαμπινιώτη να μας πει στην ελληνική τι σημαίνει αυτό και μετά να μας πούνε από το Υπουργείο πώς το έγραψαν, πώς το εννοούν. Δεν ξέρω γιατί εγώ. Αντιλαμβάνομαι μέχρι ενός σημείου ότι θεωρείται έμφυλο στερεότυπο. Υπάρχει τεράστια επιστημονική ομάδα πίσω. Αντιλαμβάνομαι μέχρι ενός σημείου τι θεωρείται έμφυλο στερεότυπο. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι η αποδόμηση και γιατί υπάρχει λόγος αποδόμησης. Τελικά. Το ξαναλέω, γιατί δεν μπορώ να θεωρήσω ως έμφυλο στερεότυπο τι, ότι. Αλίμονο. Αλίμονο αν οι γυναίκες είναι. Όχι απλά το ισχυρό φύλλο, είναι το πανίσχυρο φύλλο. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι εννοούν. Δεν ζούμε στην εποχή που λέγαμε οι γυναίκες είναι για το σπίτι. Προφανώς δεν εννοούν αυτό. Όχι, δεν εννοούν. Δεν ζούμε στο 1800, έτσι, στο 1700. Θέλω να πιστεύω ότι δεν εννοούν αυτό. Να μας το εξηγήσουν. Με κάθε καλή προαίρεση το αναφέρουμε. Mm-hmm. Στο μυαλό μας εμείς βάζουμε διάφορα που το πάνε. Εντάξει, και τι προσπαθούν μας να κάνουν. Το θέμα είναι να μας εξηγήσουν. Ενδεχομένως η αγαπημένη μας κυβέρνηση, επειδή συμπλήρωσε 2 χρόνια και βλέπει ότι μπορεί να μην συμπληρώσει 3, ας πούμε, για παράδειγμα. Περνάει ό,τι προλάβει, μπορεί να περάσει. Ό,τι προλάβει που έχει να κάνει με νέα τάξη, με μια δημιουργία έτσι. Ναι, 3 ζαρού και 2 χορεύουν. Μπορεί και αυτό. Μέσω του θα το βάλουμε τώρα μέσα. Άρα δεν ήταν θέμα φίλη, καταλαβες. Μήπως δεν ήταν θέμα τόσο. Ήταν θέμα γραμμή. Δεν είχε τάκ τόσο. Ήταν θέμα γραμμή. Να μας εξηγήσει λοιπόν ο σεβαστός κύριος Γαβρόγλου από το Υπουργείο, από τις διευθύνσεις. Κρατάω. Εγώ δεν θέλω να προτρέξω και να βγάλω συμπεράσματα εύκολα. Όπως το βλέπω, μου κάνει πονηρό αυτό. Τι εννοούν στα παιδάκια τώρα από 3 Φεβρουαρίου, από την άλλη εβδομάδα, θα μαθαίνουν τα παιδάκια αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό. Δεν το καταλαβαίνω εγώ. Τι θα τους πούνε στα παιδάκια. Αυτό, τίποτα άλλο. Αφού είναι κάτι αθώο, δεν ξέρω, δεν είδα αντιδράσεις, δεν ξέρω πώς το πήραν χαμπάρι. Καλά, από κόμματα, τι αντιδράσεις τώρα. Όχι, δεν ασχολούνται με αυτά τα κόμματα. Γελάμε, έτσι. Μετά από το. Αυτά, το αναφέρω από την καταιγίδα. Για να μην γίνω πολύ έτσι. Γραφικός. Όχι γραφικός. Μην φανεί ότι έχουμε κακή προαίρεση. Μπορεί να είναι κάτι καλό, ρε παιδί. Να μας το πούνε οι άνθρωποι τι είναι. Ωραία, ωραία. Μετά την καταιγίδα τώρα που μας έριξες εσύ. Να πάμε να δούμε πριν κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας, να δούμε αναλυτικά τον καιρό και πού θα χτυπήσει το νέο κύμα κακοκαιρίας. Νέο κύμα λοιπόν πλήττει τη χώρα από το πρωί της Τρίτης με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τα παιδινά, τις χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά και τη σταδιακή ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, την Τετάρτη σήμερα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές τοπικού χαρακτήρα σε αρκετές περιοχές της χώρας και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε παιδινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Βλέπουμε και το χάρτη έχουμε μπροστά μας. Να πούμε ότι στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες, θα εκδηλωθούν τοπικές χιονοπτώσεις ακόμη και σε παιδινές περιοχές. Τα φαινόμενα στη Θράκη θα είναι εντονότερα, αλλά μετά το μεσημέρι, περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και θα περιοριστούν στη Χαλκιδική. Στα παραθαλάσσια τμήματα Μακεδονίας θα εκδηλωθεί κυρίως χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος με λίγες βροχές στα παιδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας με χαμηλότερο υψόμετρο. Στο Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα οι βροχοπτώσεις θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι κατά τόπους θηλυλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια. Λοιπόν, εντάξει, θα περάσει και αυτό. Μην πανικοβαλόμαστε. Πάμε λοιπόν στο προγραμματισμένο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε να σας πούμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα για την πιτσαρία Quattro που βρίσκεται στην Ασκληπιού 15 στο Ναύπλιο. Μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση που εχθές βγήκε στον αέρα και θα σας την ανακοινώσουμε, χθες αργά το βράδυ. Θα στείλουμε την καλημέρα μας σε όλους στο 360 Cafe Wine Bar, στο Ξένον Καφέ. Έχουμε ένα εξαιρετικό live στο 360. Τώρα, το Νέγκρο, δεν θα σας υποσχεθούμε τίποτα, διότι το Νέγκρο θα είναι την Παρασκευή εντελώς πριβέ. Αντιλαμβάνεστε, θα γίνει ένα τεράστιο γλέντι στο εστιατόριο Αραπάκος και στο Νέγκρο Espresso Bar λόγω του γάμου του Δημήτρη Λιόπουλου. Να στείλουμε την καλημέρα μας στα 4 καταστήματα Ανδρής σε Καλαμάτα Τρίπολη, τα 2 καταστήματα στο Άργος Square και το Ανδρής. Σημειώστε μέχρι και μείον 50% έκπτωση σε όλα τα επώνυμα brands και στα 4 καταστήματα Ανδρής. Την καλημέρα μας στο 15 Night Lamp, στην etvmarket.gr, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 και Niles στο Ναύπλιο, όπου εγκαινιάζουν το νέο τους κατάστημα την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου στις 8.30 το βράδυ. Τι θέλεις να πεις? Έχω αντιδράσει για αυτό που σου είπα. Ναι. Ουσιαστικά αντίδραση έχουμε μόνο από το Μητροπολίτη Πειραιώς, το Σεραφείμ. Ναι.
ο οποίος έχει μια μεγάλη ανακοίνωση, καλεί τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών γυμνασίου να υποβάλουν δηλώσεις απαλλαγής στο παιδιό τους από τη θεματική εβδομάδα για την αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων. Μπράβο του. Ο Μητροπολίτης Πειραιώς, ο κύριος Σεραφείμ. Μπράβο του για την άμεση αντίδραση. Και θα δούμε και τα υπόλοιπα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Επιστρέψαμε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας ακούτε από το Live 24 και από τα FM 92,2. Σας υποσχεθήκαμε ότι θα σας πούμε κάποια νεότερα για το Quattro, για την πιτσαρία Quattro στην Ασκληπιού 15 στο Ναύπλιο, με την υπογραφή Pharma Marneris. Ότι άκουσε μια έξυπνη κίνηση, Βασίλη. Δευτέρα και Τετάρτη, όλες οι πίτσες σε πολύ χαμηλότερη τιμή, με 7 και 10 ευρώ. Έτσι, ανάλογα τα κομμάτια, και να πούμε ότι κάθε Τρίτη όλες οι μακαρονάδες στη τιμή των 5 ευρώ. Είναι μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση, θεωρώ εγώ. Κάθε Τρίτη. Και μπράβο τους. Κάθε Τρίτη λοιπόν όλες οι μακαρονάδες 5 ευρώ και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη με 7 και 10 ευρώ μπορείτε να απολαύσετε υπέροχη πίτσα χωρίς να γίνεται έκπτωση στα υλικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να πάμε και να δούμε ένα mail που μου έστειλαν από το 360 Cafe Wine Bar, ότι έχουμε Μαρία Μακρύ live Never on Sunday, παρακαλώ πολύ. Η Μαρία Μακρύ λοιπόν θα είναι κοντά μας την Κυριακή 29 του μήνα. Μια πάρα πολύ όμορφη ευκαιρία να κάνετε τις κρατήσεις σας, γιατί και εκεί ασφυκτικά γεμίζει το 360 Cafe Wine Bar. Είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία για να διασκεδάσετε. Έχεις αντιδράσεις, ε? Έχω, θα διαβάσω μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πειραιά, του κυρίου Σεραφείμ. Αναφέρει πως η Ορθόδοξη Εκκλησία, διαβάζω ένα απόσπασμα, ο οποίος είπαμε ότι στην ανακοίνωση, στην εγκύκλιο που εξέδωσε ο Πειραιός Σεραφείμ, καλεί τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών γυμνασίου να υποβάλουν δηλώσεις απαλλαγής των παιδιών τους από τη θεματική εβδομάδα για την αποδόμηση των εμφύλων στερεοτύπων. Αναφέρει λοιπόν πως να σου βρω λίγο το απόσπασμα, μισό λεπτάκι λίγο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται την προσωπική και ιδιωτική ζωή κάθε ανθρώπου και προσώπου ως υπεύθυνη, κάθε προσώπου ως υπεύθυνη ελεύθερη επιλογή. Δεν έχει πρόθεση ούτε να επέμβει ρατσιστικά, ούτε να αναστείλει δικαιώματα και ελευθερίες. Η απενεχοποίηση όμως του εγκλήματος της ανατροπής της ανθρωπίνης οντολογίας και φυσιολογίας με την θεσμική αναγνώριση των εσχίστων παθών της ομοφιλοφιλίας σήμερα, της παιδοφιλίας αύριο και της κτηνοβασίας μεθαύριο, όπως γίνεται σε Ολλανδία και Γερμανία για παράδειγμα, αποτελεί ασύγνωστο και τερατώδες κακούργημα εις βάρος του αιωνίου Θεού και του ανθρώπινου προσώπου, το οποίο εξισώνεται πλήρως με την ύβρη των Σοδόμων και Γομόρων. Διαχρονικά η Εκκλησία του Αγίου Τριαδικού Θεού, αγωνιζόμενη επί της γης, θηλυτεύει την πολυπίκυλη τραγικότητα της ιδεχθούς αμαρτίας ως αποκοπής και σχάσης από την κοινωνία με τον ζώντα Θεό, τον δημιουργό της ζωής, και όχι τον αμαρτωλό άνθρωπο, τον οποίο περιθάλπτει δια των ευχών και των ιερών μυστηρίων της και περιβάλλει με άφατη στοργή και συμπάθεια, εφαρμόζοντας κατά περίπτωση και την οικονομία μέσω της οποίας ρυθμίζει την επιστροφή και ανάληψή του. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο σώμα Χριστού, είναι το ιατρείο των ψυχικών και σωματικών παθών και η χώρα των μεταποιουμένων αμαρτωλών, και όχι των σατανικών και μετανοήτων εμενόντων στη διαστροφή της αλήθειας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και οντολογίας. Δεν διαβάζω περισσότερο, είναι πολύ μεγάλη ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πειραιός, του κυρίου Σεραφείμ. Ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποιες αντιδράσεις. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περιβόητη αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων που επιχειρεί μέσω μιας εβδομάδας και μαθημάτων που επιχειρεί να κάνει στα γυμνάσια της χώρας η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Να περάσουμε λίγο σε μια είδηση από το αστυνομικό μας δελτίο εδώ από την περιοχή μας. Συνελήφθη λοιπόν σήμερα το πρωί στο Άργος από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας ένας 57χρονος. Στην κατοχή του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν δύο ξύλινοι ράβδι Glock,
Και 9 μαχαίρια, παρακαλώ. Η είδηση ήταν από το αστυνομικό δελτίο. Μπορούμε να περάσουμε, Αλεξία, σιγά σιγά και στα πρωτοσέλιδα, περιμένοντας και τον καλεσμένο μας, ο οποίος δεν είπαμε σήμερα θα είναι ο κύριος Αλέξανδρος Λιγκίτσος. Φαντάζομαι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για θέματα οικονομίας, αλλά και ευρύτερα. Να ξεκινήσουμε, για να προλάβουμε, ναι, να ξεκινήσουμε την καθημερινή, σήμερα Τετάρτη 25 Ιανουαρίου. Ασήκω το φορτίο και τους επαγγελματίες. Brexit με έγκριση του κοινοβουλίου, ανησυχία για επιστροφή τσιχαντιστών, ο Σούλτς στη θέση του Γκάμπριελ, διεκδικεί την καγκελαρία και Όσκαρ με Αστακό και La La Land. Επίσης, ο Πάνος Καμένος κατά του αλβανικού εθνικισμού, νεοσύλλεκτη στο Μεσολόγγι, δυσαρέσκεια Γαβρόγλου για Ζουράρι για την εκπαίδευση προσφύγων, ποιοι φόροι στράγγιξαν την οικονομία και γέμισαν τα ταμεία. Όχι, κοντονή στην πρόταση της κυρίας Θάνου, πιθανή αναβολή της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Επίσκεψη της ΜΕΗ στην Τουρκία και έφυγε ο Σπύρος Ευαγγελάτος. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η καθημερινή. Να περάσουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Ευρωπαίος αξιωματούχος, ψηφίστε μέτρα τώρα, δίνουν το αφορολόγητο, του ζητούν κούρεμα σε μισθούς και συντάξεις με υποσχέσεις για το χρέος. Έλληνες για Όσκαρ, Λάνθιμος και Φιλίππου για σενάριο, Δάφνη Ματζιαράκη για ντοκιμαντέρ. Κοντονής προς δικαστές, το Σύνταγμα δεν επιτρέπει αλλαγή στα όρια ηλικίας. Σπύρος Ευαγγελάτος, αποχαιρετισμό σε έναν κορυφαίο, 1940-2017 ήταν το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Έθνος. Δωρεάν αγορές κληρώνει η εφορία, τα κίνητρα και την χρήση πλαστικού χρήματος. Ο θάνατος της μεσαίας τάξης, έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, οι τελικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τρεις Έλληνες στην κούρσα για τα Όσκαρ και άθλια ζωή στον Τενεκέ Μαχαλά. Εικόνες σοκ στο προάστιο της Κομωτινής, όπου δολοφονήθηκε ο εξάχρονος. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα. Αποκλειστική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο ΕΦΣΥΝ. Πάμε στο... Προχωράμε μετά τα δεύτερα χρόνια. Καλά, λάργο. Καλά, κανείς. Καλά. Όχι, δεν μπορώ να πω. Χρόνια πολλά και πάλι να πούμε στα παιδιά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, με υγεία και χαρά. Λοιπόν, πάντα ήμασταν πίσω στις δημοσκοπήσεις, αλλά τις εκλογές τις κερδίζαμε. Άλλο η ελευθερία του τύπου και άλλο η ασυντοσία της διαπλοκής. Θα παρακαλέσω τον κύριο Λιγκίτσο να αφήσει έξω τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να μπει με αυτή μέσα στο στούντιο. Ευχαριστώ. Ήρθε για να γιορτάσει και αυτό στα δύο χρόνια. Τα δύο χρόνια, αλλά τα γενέθλια. Η σημαία έξω, κύριε Λιγκίτσο. Ναι. Ευχαριστούμε. Ναι, μας πνίγει, μας αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, η εγκύκλιος για τις ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων. Γερμανία, σκυτάλη στον Σούλτς. Πειρά κατά Μέρκελ. Βρετανία στη Βουλή το Brexit, δεύτερο ηχηρό ράπισμα στη ΜΕΗ. Σπύρος Ευαγγελάτος έφυγε ο σπουδαίος θεατράνθρωπος και ο Σταύρος Καπάκος απαντά στον Λάμπη Ταγματάρχη για την έρτα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Θέλω χειροκρότημα επίσης τώρα εδώ. Η Αυγή. Δύο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα παραμένει αριστερά. Ο καθημερινός αγώνας για διέξοδο από την κρίση, από τις αντιλαϊκές δεσμεύσεις της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου στις κοινωνικές παρεμβάσεις. Η διαρκής προσπάθεια, γιατί τι διαβάζω πρωί ο άνθρωπος, δηλαδή η διαρκής προσπάθεια για την ανασύσταση του κράτους πρόνοιας και η μάχη κατά της διαπλοκής, η απλή αναλογική και οι τομές στη λειτουργία του κράτους, η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Η ελπίδα παραμένει λοιπόν αριστερά, μόνο με συγκατάθεση του Κοινοβουλίου ξεκινά το Brexit, ανώτατο δικαστήριο της Βρετανίας, περιβάλλον ο νέος στόχος του Τραμπ και τελευταία υπόκληση για τον Σπύρο Ευαγγελάτο. Ήταν η Αυγή. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Σφίγγουν τη θηλιά σε χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Σήμερα, 25 Ιανουαρίου, η μεγάλη πολιτική-πολιτιστική εκδήλωση στο Παλέντε Σπορ της Θεσσαλονίκης στις 18:30 για όσους σας ενδιαφέρει να πάρετε το καράβι να φύγετε. Πάμε επισητισμός, τουρισμός. Μέρα δράση σήμερα για προστασία των ανέργων. Και με κόλπο η κυβέρνηση ετοιμάζει να συμφωνήσει νέα μέτρα. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Ευαγγελάτος, συνεδρίασε για τον απολογισμό και τον προγραμματισμό της δράσης Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία, Λέσβος, νεκρός μετανάστης στη Μόρια, προετοιμάζουν τον μπλόκο στη Νίκαια, μικρομεσαίοι αγρότες. Συγγνώμη τώρα, εδώ θα με επιτρέψει εμένα ένα σχόλιο. Έχει ο ριζοσπάστης εδώ στο πρωτοσέλιδό του νεκρός μετανάστες στη Μόρια και δεν έχω ακούσει, δεν έχω διαβάσει ούτε ένα, ούτε μία γραμμή για τις τόσες αυτοκτονίες που γίνονται καθημερινά στην Ελλάδα. Εντάξει, οκ. Περνάω στο επόμενο. Ξεπερνά ακόμη και σουρεαλιστική διάθεση που μπορεί να είχα πρωί να σχολιάσω πρωτοσέλιδα του ριζοσπάστη. Μου επιτρέπεις να μην τα σχολιάσω? Βεβαίως. Βεβαίως. Εννοείται. Με απόλυτη άνεση. Μπορώ να τα διαβάσω, δεν επιθυμώ να τα σχολιάσω. Δεν υπάρχει θέμα. Λόγος. Περνάμε. Πάμε λοιπόν. Ελεύθερος τύπος.
Ζημιά 93,1 δις στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας γιορτάζει 2 χρόνια εξουσίας και οι πολίτες πληρώνουν. Οι αστυνομικοί που αποστρατεύονται θα παραμείνουν στην υπηρεσία για να μην συνταξιοδοτούνται οι 50ρηδες. Κοντονής αδειάζει Θάνου για την αύξηση ορίων ηλικίας δικαστικών. Και λαλαλαλαντ 14 καρατίων Λάνθιμος και Ματζιαράκη για Όσκαρ. Έφυγε ο θεατράνθρωπος Σπύρος Ευαγγελάτος. Σοκάρει το ιατροδικαστικό πόρισμα για τον εξάχρονο Σεζάλ. Στο στόχαστρο η Ελλάδα από τους σκληρούς του προσφυγικού. Και Θεσσαλονίκη, αρχαία και μετρό θα συνυπάρξουν στο σταθμό Βενιζέλου. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Έφυγε νικημένος από τη σπάνια ασθένεια από την οποία έπασχε ο 35χρονος γιος του. Δράμα στο δράμα του Γιώργου Γεωργίου. Οι άγνωστες στιγμές του Τάσου, η λατρεία του για τον Παναθηναϊκό και το ταξίδι που δεν έκανε ποτέ, όπως είχε εξομολογηθεί ο δημοσιογράφος, έχασε σε μία νύχτα από τη στεναχώρια του όλα του τα δόντια και άσπρισαν τα μαλλιά του. Επαυτοφόρο ο γιος της Παπά με τη Μιλιού. Έσβησε ο θρύλος του Κάβο Ντόρο. Το όνομα Πάριος είναι ασήκωτο. Το θέατρο θρυνεί για τον Ευαγγελάτο και βράζει ο Μαχαλάς για τον εξάχρονο. Ο δολοφόνος τον βίασε και μετά τον στραγγάλισε, λέει ο τριοδικαστής. Ο Λάνθιμος φλερτάρει με το Όσκαρ. Ήταν η Εσπρέσο. Πάμε στην Κόντρα Νιούς. Το ξέρεις το τραγούδι, η Βύση το έλεγε παλιά που λέει και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, ούτε τηλέφωνο λοιπόν δεν παίρνει τη Μέρκελ ο Τραμπ. Στην απομόνωση. Τον αγαπώ. Λοιπόν, στην απομόνωση. Το λέω δημόσια, τον αγαπώ στην πραγματικά. Στην απομόνωση έχει βάλει τη Γερμανία ο πλανητάρχης. Με τις ευλογίες της Αμερικής, η Αγγλία, νέα ισχυρή δύναμη στην Ευρώπη. Τα μνημόνια έδιωξαν 500.000 νέους. Δραματικά τα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ για τη μετανάστευση των παιδιών μας και τη φτωχοποίηση του 75,3% των νοικοκυριών στα 7 χρόνια της Τρόικας. Άγρια επίθεση του Γκάμπριελ κατά της Μέρκελ και του Σόιμπλε. Και έρχεται ρωσικός χειμώνας. Κομωτινή, συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία του εξάχρονου. Εκτοξεύτηκαν τα έσοδα του 2016. Σοκ στη Θεσσαλονίκη, δάσκαλος άφησε την τελευταία του πνοή την ώρα του μαθήματος. Ήταν η λατρεμένη μας Κόντρα Νιούς. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Έχουμε αδυναμίες, ρε Αλεξία. Έτσι είναι. Κακό είναι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, περνάμε λοιπόν στο λόγο. Στοιχεία σοκ για την κατάσταση της μεσαίας τάξης. Από φτωχός, φτωχότερος. Κατηγορηματικά αρνητικός, όχι κοντονής στην αύξηση του όριου ηλικίας των δικαστών. Εισαγωγή σε ΑΕ και ΤΕΗ, αρχίζει ο διάλογος για τις αλλαγές. Αλλαγές επί αλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα αποζημιώσει εμπορικές τράπεζες που έχασαν λεφτά από το PSI. Ρωσία, Ιράν, Τουρκία θα επιτηρούν την εκεχηρία. Μάλιστα. Επίσημα νέος τεχνικός, ο Νίκος Παπαδόπουλος, όσον αφορά τον Όφη. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Λόγος. Περνάμε στην εστία. Ανίκανη η αριστερά να κυβερνήσει. Συμπεράσματα από την σημερινή επέτειο του κυρίου Τσίπρα. Πολιτικός πολιτισμός, ένα άρθρο του κυρίου Τζαφέρη. Η σύνταξη, κύριο εισόδημα για τα μισά νοικοκυριά. Οι Έλληνες νέοι φεύγουν στο εξωτερικό. Και μνήμη δημοψηφίσματος, ένα άρθρο του κυρίου Ματιά του. Είναι και πολύ μικρά τα γράμματα, περνάνε και τα χρόνια, δεν τα βλέπουμε καλά. Περνάμε στην ελεύθερη ώρα. Πειραιώς Σεραφείμ. Η ομοφιλοφιλία είναι το πιο συχαμερό αμάρτημα. Ξεσάλωσαν γκέι, λεσβίες και τραβεστή. Συλλάβεται τον Πρέκα. Τρεις προφητείες για πτώχευση και πόλεμο. Αλβανοί ουτσεκάδες εισέβαλαν στο στρατό. Τζιχαντιστές αποκεφαλίζουν Έλληνες φαντάρους. Ο ISIS κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη. Ήταν η ελεύθερη ώρα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Ακόμη και για μικροποσά κατασχέσεις. Ραβασάκια για να σπεύσουν να πληρώσουν στέλνιο ΕΦΚΑ σε 1.400.000 επαγγελματίες. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη 530.000, συγγνώμη, τα ληξιπρόθεσμα χρέη 630.000 ασφαλισμένων διαβιβάζονται στο κέντρο ίσπραξης οφειλών. Δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει κανείς ακίνητο χωρίς ενημερότητα από το ταμείο του. Εθνική τραγωδία. Οι τρεις στους τέσσερις θέλουν να μεταναστεύσουν. Χρόνια πολλά στην αριστερά, είπαμε. Είπαμε πρωί-πρωί, κάναμε αφιέρωμα. Στην κυβέρνηση. Ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν. Ποινικές διώξεις για 20 μεταφορικά ελικόπτερα NH90. Πάνω σκαμμένος κατά συκοφαντών. Εγκληματική οργάνωση. Ο γιος του δικαστή που χειρίζεται την υπόθεση είχε προσληφθεί στην αμαρτωλή ΕΠΟ. Η χρηματοδότηση του Σφακιανάκη και τα πιστόλια στα blogs. Ένα άρθρο του κυρίου Χαρβαλιά. Και από το ποτάμι στη Νέα Δημοκρατία και ο Ιάσον Φωτήλας. Είναι βουλευτής Αχαΐας, ανακοινώθηκε χθες η προσχώρησή του. Πάλι από την αρχή και το Brexit. Οι αλλαγές στο Λύκειο στη Βουλή και Πέμπτη με Σάββατο ο Χιονιάς. Έφυγε 77 ετών ο ακαδημαϊκός σκηνοθέτης μεταφραστής Σπύρος Ευαγγελάτος. Και κλείνουμε τα πρώτα σελίδα μας με αυτό τη Star Press.
Ανατριχή, λέει ο 15χρονος, βίασε και στραγγάλισε τον 6χρονο. Θα μαχαιρώσω το φωνιά του γιού μου, απειλεί με βεντέτα η μάνα του παιδιού. Δύο ελληνικές υποψηφιότητες για τα Όσκαρ. Το DNA αποκάλυψε τον ένοχο μυστικό της 19χρονης μητέρας, εγκατέλειψε τα τρία μωρά της. Έφυγε στα 35 του ο γιος του, δύσκολες ώρες για τον Γιώργο Γεωργίου και πολυτελές ξενοδοχείο τα βάζει με ρωσίδες. Μας χαλάτε τη φήμη με τις sexy selfies σας. Ήταν το πρώτο. Ναι, είναι κάποιες ρωσίδες που πηγαίνουν σε ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο, βγάζουν selfie με φόντο το ξενοδοχείο. Και έτσι το ξενοδοχείο αντέδρασε, λέγοντας ότι μας χαλάτε τη φήμη μας, φήμη τους, δεδομένου ότι οι κοπέλες δείχνουν ότι εκεί βρίσκονται, ξέρω εγώ, και έτσι μπορούν να καλούν και κόσμο κλπ. Και ό,τι φαντάζεστε γίνονται. Λοιπόν, και έτσι το ξενοδοχείο τα βάζει με τις ρωσίδες, τους λέει ότι μας χαλάτε τη φήμη, δεν είναι πια ευπρόσδεκτες εκεί. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Δύο χρόνια, 25 Ιανουαρίου 2015, δύο χρόνια χωρίς μνημόνια, όχι, σταμάτα, ναι. Δύο χρόνια χωρίς μνημόνια, δύο χρόνια χωρίς έμφυα, δύο χρόνια αξιοπρέπεια, ελπίδα, αλήθεια, ειλικρίνεια. Πάμε δυνατά. Χαρά και ευτυχία. Πάμε δυνατά. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 10, να σου διαβάσω μια είδηση η οποία μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση. Και στην Ελλάδα προσπαθούν όλοι αυτοί που κάνουν τα εγκλήματα και τους βιασμούς και τους σκοτωμούς και τα μαχαιρώματα, ενδεχομένως ή βλέπουν πολλές ταινίες ή καλά σίγουρα το μυαλό δεν λειτουργεί, προσπαθούν να μιμηθούν άλλες χώρες. Γιατί σε άλλες χώρες η εγκληματικότητα και τέτοιου τύπου, έτσι ξέρω εγώ, βιασμοί, μαχαιρώματα και όλα αυτά είναι πολύ διαδεδομένα. Γιατί και εδώ είναι πλέον. Τώρα πια αυτό λέω, ότι προσπαθούν να μιμηθούν, κατά γράμμα. Τη Βίβλο επικαλούνται προς την υπεράσπιση του πατέρα, προς την υπεράσπιση τους πατέρας και γιος που κακοποιούσαν σεξουαλικά 13χρονοι. Τους δύο άντρες, τον πατριώτη και το γιο του, που την κρατούσαν αλυσοδεμένη στο υπόγειο και την κακοποιούσαν σεξουαλικά, αντίκρισε χθες στο δικαστήριο η 14χρονη από το Οχάιο, που επί χρόνια ήταν θύμα τους. Έχοντας δίπλα της έναν εκπαιδευμένο σκύλο που βοηθά στη διαχείριση του στρες, η 14χρονη κατέθεσε πως ο πατριώτης της, ο 53χρονος Τίμωθη Κιμπόρο και ο 28χρονος γιος του, την έκλειναν συχνά στο υπόγειο για να την τιμωρήσουν. Κατάφερε να λυθεί και να το σκάσει τον περασμένο Μάιο, ενώ επί ένα χρόνο την έκλειναν τακτικά στο υπόγειο και επί 4 χρόνια από το 2012 την κακοποιούσαν σεξουαλικά. Η μητέρα της είχε φύγει από το 2015. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Τίμωθη αντιμετωπίζει κατηγορίες και για βιασμό ακόμη ενός κοριτσιού και οι δύο δήλωσαν αθώοι στις κατηγορίες για βιασμό, απαγωγή και έκθεση παιδιού σε κίνδυνο και ζήτησαν να τους επιτραπεί να έχουν μαζί τους τη Βίβλο και τον ιερό λόγο του Θεού για να χρησιμοποιήσουν την υπεράσπιση τους. Είναι οι ίδιοι συνήγοροι του εαυτού τους. Α, καλά. Υπάρχει στρατηγική στις γραφές και εγώ τη χρησιμοποιώ σε ό,τι κάνω κατά γράμμα, δήλωσε ο γιος. Κάποια στιγμή, κατάχρονη ζήτηση από τον Τίμωθη να σταματήσει να αποκαλεί τον εαυτό του πατέρα. Δεν μας συμπεριφέρθηκες ποτέ σαν πατέρας, του είπε. Νομίζεις πως μου αρέσει να σε τιμωρώ, τη ρώτησε εκείνος και εκείνη απάντησε. Θα έλεγα πως σου αρέσει να με αγγίζεις ερωτικά. Να πούμε ότι η τετράποδη. Κάπου εδώ το τερματίσαμε, νομίζω. Ναι, τελείως. Να πούμε για το σκύλο. Η τετράποδη άνετα συνέχεια στο πλευρό της 14χρονης. Έχει στο παρελθόν βοηθήσει πλημμυροπαθείς και μαθητές, ενώ επισκέπτεται συχνά νοσοκομεία και γυροκομεία. Να πούμε ότι σύμφωνα με το δικαστήριο, το κορίτσι υπέστη σωματική ψυχολογική βία, κακοποίηση, πριν καταφέρει να ξεφύγει το περασμένο καλοκαίρι σε ηλικία 13 ετών. Στο υπόγειο όπου ήταν κλεισμένη, βρέθηκαν μεταλλικές ράβδι και ο κουβάς, όπου εκεί ήταν η τουαλέτα της. Να μην συνεχίσουμε, το άρθρο είναι τεράστιο. Να πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 10. Όταν θα επιστρέψουμε, εδώ μαζί μας θα είναι ο Αλέξανδρος Λυγκίτσος. Πάντα έχουμε πολύ χαρά όταν τον έχουμε κοντά μας στο στούντιο. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θα μας πει και για τα γενέθλια του ΣΥΡΙΖΑ που οργανώνει σήμερα το μεγάλο πάρτι. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Όταν ο George Junior έχει κέφια, πραγματικά στέλνει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Η επιμέλεια λοιπόν του George Junior σήμερα. Καλημέρα, εδώ είμαστε μαζί, δεύτερη ώρα στην εκπομπή. Κοντά μας είναι ο Αλέξανδρος Λυγκίτσος, καθηγητής εφαρμογής λογιστικής, εφαρμοσμένης λογιστικής, ΤΕΗ Πελοποννήσου. Είναι χαρά μας να τον έχουμε εδώ κοντά μας. Πάντα με πολύ χιούμορ, αντιμετωπίζει μάλλον την καθημερινότητα. Θα σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη, δεν πρόλαβα να διαβάσω το άρθρο σου στο capital.gr.
Πειράζει να είστε καλά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μεγάλη συγγνώμη, ειλικρινά. Να το διαβάσετε όσο μας ακούτε. Ναι. Είναι... Το διάβασες, Βασίλη. Το διάβασα. Είναι για... Αλίμονο αν δεν το διάβασες. Διαβάστε ρομ, παιδί. Δεν λέω περισσότερα για να μην το διαβάσετε. Είναι. Ξέρεις, το λέγαμε και χθες στο διάλειμμα που λέγαμε ότι ο Έλληνας έχει μάθει και περιμένει να πθεί ο Απόλλωνας να μεράσει εκατομμύρια. Πραγματικά ότι έτσι. Θα κάτσω, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό το όνειρο, αυτός ο εφιάλτης, θα ξυπνήσω. Πραγματικά και κάποιος έξω από την πόρτα θα μου έχει αφήσει, ξέρω εγώ, μια βαλίτσα γεμάτη ευρώ. Ότι κάθε πρωί θα ξυπνάω. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Κάθε πρωί θα ξυπνάω και κάτω από το μαξιλάρι μου θα βρίσκονται 100 ευρώ. Ο Μόρας, ο Ψόρας, ο Τζόρας, ξέρω εγώ, και θα φέρει λεφτά. Βασίλη, παρεκτρέπεσαι. Έχει να κάνει, γιατί υπάρχει και προηγούμενο, δεν είναι μόνο με παρεκτρέπεσαι, Βασίλη. Παμπλού το γλου, το λέω στο άρθρο. Πώς. Παμπλού το γλου. Τι καλό. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις, δεν είναι μόνο αυτή. Έτσι, δηλαδή, στη σκέψη του εύκολου και το ότι δεν βαριέσαι, μωρέ, θα πάμε εκεί και θα τα οικονομήσουμε. Mm-hmm. Κάνει μια εκεί ανάλυση, είναι ενδιαφέρουσα ο κύριος Ρικίτσος, να το διαβάσετε το άρθρο. Έχει δημοσιευτεί στο Capital.gr. Μάλιστα. 2 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Αγαπητέ Αλέξανδρε, αντιλαμβάνομαι ότι είσαι έτοιμος να το γιορτάσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι σε φέρνουμε σε πολύ δύσκολη μέρα εδώ, γιατί πρέπει να ετοιμάσεις το πάρτι με όλους τους καλούς σου φίλους. Βέβαια, βέβαια. Και το πρώτο πράγμα που σας ρώτησα είναι, καλά, εμένα βρήκατε να καλέσετε στα μικρόφωνα του ΣΥΡΙΖΑ. Για να προλάβουμε. Έτυχε. Βέβαια, θα κόψουμε τούρτες. Θα κόψουμε τούρτες, θα σκίσουμε ένα μνημόνιο. Έτσι. Η τούρτα θα είναι μνημόνιο. Σκισμένο. Τύπου τηλεφωνικού καταλόγου. Ναι, ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, δυστυχώς ή ευτυχώς φτάσαμε 2 χρόνια. Παρένθεση δεν είναι πάντως. Όχι βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Και δεν είναι, όχι μόνο δεν είναι παρένθεση, αλλά μπορεί να φτάσουμε και... Τετραετία λέτε. Αν όχι τετραετία, μπορεί να φτάσουμε κοντά σε τετραετία. Πάντως δεν ξέρω πόσο κοντά θα είμαστε στην να συμπληρώσει τετραετία η συγκυβέρνηση Αλεξία, αλλά για αξιολόγηση, να μιλήσουμε οικονομικά θέματα κυρίως με τον κύριο Λιγκίτσο, μιας και είναι και η ειδικότητά του και τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς. Περάμε στην αξιολόγηση. Αξιολόγηση ακούμε, αξιολόγηση δεν βλέπουμε, κλείσιμο μάλλον αξιολόγηση. Υποτίθεται ότι θα είχε γίνει εδώ και από το Φεβρουάριο, το 16 νομίζω. Κάπου εκεί, σωστά, υποτίθεται ότι θα είχαμε περάσει. Τέλος πάντων, πού πάει αυτή η αξιολόγηση και τι περιμένουμε από αυτή την αξιολόγηση. Τι περιμένουμε. Ήταν υποτίθεται πολύ έξυπνοι αυτοί που διαπραγματεύτηκαν το μνημόνιο και το έκαναν μπροστοβαρές. Τι σημαίνει μπροστοβαρές. Σημαίνει ότι όλα τα μέτρα θα τα παίρνανε στην αρχή της τετραετίας και μετά χαλαρά θα ερχόταν η ανάπτυξη, τα πουλάκια θα κελαϊδούσαν και θα σφύριζαν στο αυτί του Έλληνα πολίτη ότι τώρα πλέον δεν έχεις κανένα πρόβλημα κτλ. Όμορφος κόσμος, ιδηλιακά οικονομικά πλασμένος, μόνο που δεν είχαν καταλάβει οι άνθρωποι αυτοί πώς λειτουργούν αυτοί που συνυπέγραψαν το μνημόνιο μαζί τους, δηλαδή οι Ευρωπαίοι και ειδικά ο Σόιμπλε. Και δεν φρονηματίστηκαν από την περίπτωση του Σαμαρά, όπου στο τέλος της ηττίας τους τους ζητούσαν τα μαλλιά τους, κυριολεκτικά. Και έρχεται η ώρα αυτή τη στιγμή και τελειώνουν όλα τα μέτρα του μνημονίου, τελειώνει το εμπροστοβάρες μνημόνιο και από εδώ και πέρα υποτίθεται ότι θα είχαμε μια μέτρα κυρίως δομικά, ψηλολόγια και τέτοια. Αρχίζει η ανακούφιση, υποτίθεται. Θα άρχισε μια ανακούφιση και μια ανάπτυξη τώρα και κάτι. Έρχονται λοιπόν και του λένε θα υπογράψεις κι άλλο μνημόνιο και αυτή τη φορά θα σου πει το δούνου του, θα σου πάρει τα μέτρα και θα σου πει τι θα κάνεις και μάλιστα του λένε 3,5% πλεώνασμα το χρόνο. Από μέχρι το 2000... 20 κάτι, ναι, και βλέπουμε. Είδα σε ένα εγγραφό που είχε καταθέσει ο πρώην Υπουργός Ασφαλίσεων της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή ότι κάπου γράφαν για 10 χρόνια. Τι σημαίνει 3,5% πλέον. Τι σημαίνει 3,5%. Αν πούμε ότι το ΑΕΠ είναι γύρω στα 180 δις, θα πρέπει να βγάζουμε κάθε χρόνο 5,5 δις πλεόνασμα. Αυτό σημαίνει, εάν βγάζουμε σήμερα 1% πλεόνασμα, ότι εάν πάμε για άλλα 2,5% πλεόνασμα, σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα αυτά που λέει το Δημοτού, δηλαδή άλλα 3 δις
άλλο ένα έντυπο. Φόρου δηλαδή λέτε. Όχι, μισό λεπτό. Τι, μπορεί να είναι λεφόροι. Μπορεί να είναι και από ανάπτυξη που, να, είναι, που θα φέρει χρήμα. Μπορεί να είναι από ανάπτυξη, ναι, αλλά μπορεί να είναι και από περικοπές δαπανών. Περικοπές δαπανών. Έτσι. Τώρα, το τι μείγμα θα ακολουθήσουν, ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί το μείγμα των φόρων. Χώσε φόρους, βάλε φόρους μέχρι τελική πτώση. Δεν κάνει κάτι άλλο. Σωστά. Και αυτή η πολιτική οδηγεί κατευθείαν στην κατάρρευση. Δεν, δεν μιλάμε τώρα για ύφεση, μιλάμε για κατάρρευση. Η πολιτική με τους φόρους οδηγεί εκεί. Όταν λέτε κατάρρευση, αναφέρεστε στην πραγματική παραγωγής, οικονομία. Κατάρρευση παραγωγής. Στον ιδιωτικό τομέα, στο κομμάτι της οικονομίας που παράγει πλούτο. Φυσικά. Για το οποίο έχουμε κάποια μεγέθη, έτσι να πούμε και για τον κόσμο. Γιατί βλέπουμε όλοι. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Να σας πω. Στην περιοχή μας να μιλήσουμε. Να σας πω μεγέθη μιας και το. Εκτός από αυτά που βλέπουμε εμείς και αντιλαμβανόμαστε στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας, στην πόλη μας, στον ομό μας, στην Πελοπόννησο, ας πούμε για παράδειγμα. Που δεν βλέπουμε για παράδειγμα μια μεγάλη επένδυση να γίνεται, δεν βλέπουμε θέσεις εργασίας. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Δώστε μας μια εικόνα έτσι σε πανελλαδικό επίπεδο. Να σας πω μεγέθη, μιας και είναι και το αγροτικό. Εμείς με 37 εκατομμύρια στρέμματα γης καλλιεργήσιμης παράγουμε γύρω στα 7-8 δις αγροτικό προϊόν, τη στιγμή που το Ισραήλ με 5,8 εκατομμύρια στρέμματα παράγει το ίδιο. Η Ολλανδία με 45 εκατομμύρια στρέμματα, λίγο παραπάνω από εμάς, παράγει 74 δις γεωργικό προϊόν επί 10. Εάν αυτό. Ναι, αλλά γι' αυτό φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, μισό λεπτό. Ναι. Δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος είπε ότι φταίει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε για την επιδείνωση των μεγεθών τα τελευταία χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Για τη μείωση της ανάπτυξης. Μα αυτό ο γεωργικός τομέας είναι ο τομέας όπου κατεξοχήν δεν αφέθηκε να παράγει. Δεν αφέθηκε κυριολεκτικά. Και αυτό γίνεται και με το ασφαλιστικό που σας είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή. Το ασφαλιστικό αυτή τη στιγμή ακυρώνει ανθρώπους που παρήγαγαν κάτι, ό,τι μπορούσαν. Του λέει, όχι, πήγαινε σπίτι σου. Δεν χρειάζεται να είσαι στην αγορά. Γιατί είσαι στην αγορά. Κλείσανε 190.000 μπλοκάκια, αν θυμάμαι καλά, πρώτο Χριστουγέννων, και τώρα να θυμηθείτε ότι θα κλείσουν και άλλα. Το ασφαλιστικό, έτσι όπως είναι δομημένο, οδηγεί τον ιδιωτικό τομέα σε πλήρη κατάρρευση. Μεγαλογιατροί, μεγαλοδικηγόροι κλπ. Μου λένε ότι δεν πρόκειται να δίνω αυτές τις ασφαλιστικές φόρες, διότι πάνε με αναμήνα με το εισόδημα του 15, που πιθανότητα δεν το έχουν σήμερα. Εφόσον, κοιτάξτε, η Ελλάδα χρειάζεται παραγωγή. Η παραγωγή συνέχεια πέφτει. Όταν έχουμε ύφεση πέφτει. Και όχι μόνο πέφτει, αλλά είναι όπως το σώμα μας. Φανταστείτε η οικονομία ότι αν ένα όργανο μας, όχι πολλά, ένα όργανο μας έχει πρόβλημα. Τότε έχει όλο το σώμα πρόβλημα. Σωστά. Εάν λοιπόν κάποιος σηκώνεται και φεύγει. Είχε μια επιχείρηση, ένα εργοστάσιο, ένα αυτό. Σηκώνεται και φεύγει. Δεν έχει μόνο αυτό το πρόβλημα και σηκώνεται και φεύγει. Παρά το έχει και ο προμηθευτής του, και ο πελάτης του, και όλοι. Και ο εργαζόμενος. Βέβαια. Και ο εργαζόμενος φυσικά. Και το κράτος. Άρα λοιπόν τι κάνουμε. Αποσυνθέτουμε τη χώρα. Την κόβουμε κομμάτια και την αποσυνθέτουμε. Και του λέμε: σηκώ, φύγε, ρε Χριστιανέ μου, ή πήγαινε σπίτι σου. Πήγαινε για καφέ. Φάει τα έτοιμα. Έτσι. Κάνε κάτι. Κάνε κάτι άλλο. Αλλά να παράξεις πλούτο δεν σε θέλουμε. Όχι, όχι, δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Αυτό πιστεύετε πως είναι μιλήσατε για μείγμα πολιτικής στην αρχή. Με δεδομένο, γιατί είναι και το κρίσιμο ερώτημα, με δεδομένα τα μνημόνια. Και επειδή άκουσα και το συνδέω, άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη προχθές που είχε έρθει, υπάρχει δυνατότητα εντός των μνημονίων να εφαρμοστεί ένα διαφορετικό μείγμα. Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν θα διελύσουμε τώρα τα μνημόνια ή δράχα. Θα μιλήσουμε και για αυτά λίγο αργότερα. Μνημόνια ή εκτός μνημονίων. Αλλά πιστεύετε πως έτσι όπως είναι δομημένες οι συμφωνίες. Και αναφέρομαι στη Μεγάλη Συμφωνία του Αυγούστου του 2015, κύριε Λυγκίτσο. Ναι, γιατί αυτή είναι η συμφωνία. Ναι. Ο Αύγουστος του 2015 είναι η συμφωνία. Ναι. Και από εκεί έρχονται όλα τα οποία λες. Τι υπέγραψα, ξέρω. Μα αυτή είναι η συμφωνία. Θεωρείτε λοιπόν ότι μπορεί να εφαρμοστεί το μείγμα αυτό, να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι καταστροφικό για την πραγματική οικονομία, για την ανάπτυξη, είναι ανθρωποδιώκτης, μάλλον διώχνει επιχειρήσεις, είναι αντιαναπτυξιακό 100%, είναι θέμα χρόνου όπως είπατε, από τη στιγμή που ένα όργανο δεν δουλεύει, το σώμα να καταρρεύσει. Υπάρχει, όπως έχετε δει και εσείς και τα μελετάτε, υπάρχει δυνατότητα μέσα στο μνημόνιο λοιπόν να εφαρμοστεί πραγματικά
ένα διαφορετικό μείγμα το οποίο θα είναι... θα έχει στόχευση στην απαλλαγή και στην ουσιαστική μείωση φορολογίας ώστε να πάρει μια ανάσα η πραγματική οικονομία. Ή θα πάμε στο Σόιμπλε και θα πούμε βγήκα εγώ τώρα, είμαι ο Κυριάκος και θέλω να μου μειώσει τους φόρους. Και το πούμε, πώς είπατε κύριε Μητσοτάκη, άντε γεια. Είναι κρίσιμο ερώτημα, θεωρώ, για κόσμο που περιμένει να ακούσει μια υπεύθυνη απάντηση από ανθρώπους που γνωρίζουν. Εσείς δεν είστε πολιτικός, αλλά γνωρίζετε αν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, θα τα πάρουμε με τη σειρά. Οι ελληνικές κυβερνήσεις επαναπαύθηκαν οι περισσότερες στο μνημόνιο. Δηλαδή, έθεσαν τη χώρα σε καθεστώς μνημονίου με το πίσω μέρος του μυαλού να λέει τι. Εντάξει, μας ανέλαβε η Ευρώπη θα μας φτιάξει, θα μας ισιώσει και εγώ τι θα κάνω. Θα λέω, κοιτάξτε, τα άσχημα μέτρα μου είπαν οι Ευρωπαίοι, οι κακοί Ευρωπαίοι να τα παίρνω. Εγώ δεν ήθελα να πάρω τέτοια πράγματα ποτέ. Και ό,τι καλό γίνεται θα το λέω ότι είναι δικό μου. Ας πούμε, γίνεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Α, είναι δικό μου μέτρο. Παρότι είναι μέσα στο μνημόνιο κτλ., το παρουσιάζω ως δικό μου μέτρο. Έτσι. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι το εξής. Πρέπει να φτιάξουμε το δικό μας σπιτικό μνημόνιο. Που σημαίνει το εξής, ότι θα πρέπει να κάνουμε διάγνωση τι δεν πάει καλά στη χώρα. Έτσι. Τίποτα. Τίποτα, ωραία. Ακριβώς όπως το είπατε, και να αρχίσουμε. 1, 2, 3, 4. Θα πάρω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά τα μέτρα. Γιατί, για να πάει η χώρα καλύτερα. Μην περιμένετε με το μνημόνιο εφαρμόζοντας. Και πώς ξέρουμε ότι αυτό που εμείς θα αποφασίσουμε στο σπίτι μας είναι αποδεκτό? Γιατί εμείς ξέρουμε το σπίτι μας καλύτερα. Ναι, οκ. Πώς θα είναι αποδεκτό όμως από τις δημόσιες υπηρεσίες, ας πούμε? Που εμείς θα αποφασίσουμε. Από τις δημόσιες υπηρεσίες. Σαφώς δεν θα είναι. Τίποτα δεν θα είναι αποδεκτό. Έτσι κι αλλιώς, έτσι. Τίποτα. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς. Εγώ θυμάμαι ένα μεγάλο πανό στο Υπουργείο Υγείας να μην πάμε στο νέο κτίριο. Τους είχαν ετοιμάσει ένα νέο κτίριο, ας πούμε, και λέει όχι να μην πάμε. Όχι να μην γίνει αυτό, όχι. Δυνάμεις αντίδρασης. Άρα λοιπόν πάντα θα υπάρχει αντίρρηση. Πάντα θα υπάρχει αντίρρηση και αντίδραση. Αλέξανδρε, θεωρείς ότι θα πρέπει να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας και βέβαια, να κάνουμε αυτό βέβαια, που θεωρούμε καλύτερο για το βέβαια, σπίτι μας? Μα είναι δυνατόν να σε σώσει ο άλλος? Ο άλλος, οι Ευρωπαίοι τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα λεφτά τους. Αυτό είναι. Πώς θα το καταλαβαίνω και κανένας, μισό λεπτό. Σε αυτά που λες δεν διαφωνεί κανένας. Όχι. Αλλά αυτό πώς είναι η ουσία. Θα γίνει αυτό όταν έχεις υπογράψει αυτά τα πράγματα? Εδώ είναι το θέμα. Θα σου πω τώρα. Όταν λοιπόν έχεις πάρει ένα δάνειο, η τράπεζα ενδιαφέρεται να βρεις εσύ δουλειά, έχεις δει καμιά τράπεζα να ενδιαφέρεται να βρεις δουλειά, να μεγαλώσεις τον πλούτο του σπιτιού σου κλπ? Όχι, τι θέλει, το δάνειο θέλει. Να τη δώσεις το δάνειο, να διασφαλιστεί ότι θα τη δώσεις το δάνειο. Σωστά. Αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν, ή μάλλον το καταλαβαίνουν, δεν είναι τόσο βλάκες, το καταλαβαίνουν, αλλά δεν κάνουν τίποτα, είναι ότι οι Ευρωπαίοι το μνημόνιο το έχουμε υπογράψει για να τους δώσουμε κάποια από τα χρήματα, γιατί δεν θα τα πάρουν όλα. Έτσι, είναι μαθηματικός. Το γνωρίζουν έτσι κι αλλιώς. Το γνωρίζουν έτσι κι αλλιώς. Και προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν αυτά που θα πάρουν. Εμάς το συμφέρον μας στο σπίτι μας τι είναι? Να φτιάξουμε το σπίτι μας, τον Νίκο μας. Άρα λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να τα πάρουμε μπάλα όλα. Δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία, οικονομία, όλα. Σπάζοντας αυγά. Βέβαια. Μα εκεί είναι το πρόβλημα. Μα εκεί είναι το πρόβλημα της Ελλάδας. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι το μνημόνιο, νομίζετε? Όχι, δεν είναι το πρόβλημα της Ελλάδας το μνημόνιο. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι έχουμε επαναπαυθεί όλοι ότι θα μας λύσουν το πρόβλημα οι ξένοι. Όχι. Όπως το πρόβλημα του δανειολήπτη δεν το λύνουν οι τράπεζες. Όχι βέβαια. Έτσι δεν θα μας λύσουν και αυτό το πρόβλημα. Αλέξανδρε, θέλω να σας πω το εξής. Για την ανακοίνωση του, για ένα άρθρο που έγραψε ο Γιώργος Λεκάκης, γνωστός συγγραφέας, έχετε ενημερωθεί? Όχι. Εχθές αναρτήθηκε και αναρτήθηκε στο προφίλ του Κώστα του Καρακάση, του γνωστού συγγραφέα από τον Ναύπλιο, που μιλάει για τις θέσεις και τις απόψεις του γύρω από την Ελλάδα, την παράδοση, τη φύση και το περιβάλλον. Παρουσιάζει μέσα από άρθρο του «Καθιστά τους Έλληνες πέρα
από ενήμερους του θέματος, υπόλογους, αν δεν αντιδράσουν, κάνει λόγο για τη συντονισμένη προσπάθεια καταστροφής των γνήσιων ελαιοδέντρων στην Ελλάδα και την αντικατάστασή τους από υβριδικά. Δηλαδή, κάποιοι θα επιχειρήσουν να κάνουν ό,τι και με το σιτάρι. Αφού έχουν αποκτήσει στον τόπο τους τα εξαιρετικά ελληνικά φυτά και δέντρα, θα επιβάλλουν στους Έλληνες να τα καταστρέψουν και να υποβαθμίσουν απόλυτα την ποιότητα και τη γνησιότητα της παραγωγής, ειδικά στην περίπτωση ελληνικής ελιάς. Αν το καταφέρουν, θα έχουν αποκύψει τον Έλληνα από ένα κυρίαρχο συστατικό της ιστορίας, της παράδοσης, της πίστης, καλλιέργειας κλπ. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο άρθρο και πάνω-πάνω η επικεφαλαία του λέει, ξεσπάει σε λίγο το αντάρτικο της ελιάς, το νου σας μην ξεριζώστε τις ελιές λόγω επιδότησης. Είσαι ενημερός γι' αυτό? Όχι. Όχι και είναι κρίμα, έχω ελιές στο χωριό μου. Μην τις ξεριζώσεις λοιπόν. Δεν θα τις ξεριζώσεις. Και να πούμε και στον κόσμο να μην το κάνει. Γιατί θα είναι, φαντάζομαι, Βασίλη, για να γράφετε αυτό, θα πρέπει να είναι πολύ δελεαστική η επιδότηση. Κοιτάξτε, η ελληνική ελιά έχει το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας σε σχέση με κάποιες ισπανικές κλπ. Ποικιλίες. Αυτό το γνωρίζω χωρίς να είμαι ειδικός. Έχει το πρόβλημα της παραγωγικότητας. Η ισπανική είναι κοντή, περνάει το μηχάνημα. Τη μαζεύει αμέσως κλπ. Μπορεί να καλλιεργηθούν σε κάποιες εκτάσεις όπου θέλουμε. Αυτές είναι οι υβριδικές που λες. Ναι, πιθανόν. Δεν είμαι ειδικός. Ο φίλος μου Σπύρος ο Καχρημάνης θα ξέρει. Ναι, σωστά. Τέλεια. Θα έχουμε τον Σπύρο λοιπόν εδώ να μας τα πει. Πιθανότατα να είναι αυτό. Δεν το ξέρω το θέμα ακριβώς, αλλά εγώ τις ελιές μου δεν τις θέλω. Όχι, άλλο με ενοχλεί. Ότι μας πάνε σε έναν δρόμο. Μας δίνουν λίγο τυράκι, ας πούμε, μάλλον ψωμάκι, γιατί τυράκι αποκλείται να μας δώσουν ποτέ. Λίγο ψωμάκι, ας πούμε, και παίρνουν τα πάντα. Δίνοντας ελάχιστα, παίρνουν τα πάντα. Πάνω σε αυτό τώρα που λέτε, με αφορμή το πρωτογενή τομέα που μιλήσαμε στην αρχή, που λέμε ότι ουσιαστικά πρόκειται, βλέπουμε σταδιακά, βάλε το πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Ενδεχομένως. Τι βάλετε, έχει πεθάνει. Ακριβώς. Έχει πεθάνει το πρωτογενή. Ξέρετε πόσο πλούτο παράγει αναστρέμα η Ελλάδα. 190 ευρώ αναστρέμα, μέσο όρο. Ωραία. Και, μισό λεπτό, η Ολλανδία παράγει 1800 με 1900 ευρώ, δηλαδή επί 10. Και το Ισραήλ παράγει 1300 ευρώ. Άρα, τι σημαίνει, μιλάμε για πεθαμένο, τελείως. Ναι. Επειδή είπαμε πριν για τους δανειστές, που τους ενδιαφέρει να πάρουν τα λεφτά τους, αλλά επειδή έχουμε υπογράψει συγκεκριμένα πράγματα, πάνε λοιπόν κυβερνήσεις, άσχετα πώς τα λέγονται, Μητσοτάκης, Τσίπρας, δεν ξέρω τι θα λέγονται. Και τους λένε, παιδιά, εγώ πρέπει οτιδήποτε εφαρμόσουμε ως πολιτική. Δεν έχουμε εθνική πολιτική, το αντιλαμβάνεστε πλέον, έτσι. Γιατί καλά είναι όλα αυτά, λέμε τώρα, εμείς θα κάνουμε δικό μας μνημόνιο. Πώς θα κάνεις δικό σου μνημόνιο, μισό λεπτάκι. Δηλαδή, βγαίνω εγώ και λέω, θέλω να δώσω κίνητρα για να προχωρήσει ο πρωτογενής τομέας. Θα μου πει ο Σόιμπλε και ο δανειστής, τι, εμένα με ρώτησες. Άρα, αντιλαμβάνεστε. Το πνεύμα το αντιλαμβάνεσαι ποιο είναι. Ναι. Ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε εθνική ελευθερία κινήσεων για τέτοιες πρωτοβουλίες, είναι σαφώς δυσκολότερο να φτιάξουμε αυτό το κράτος το καλύτερο, βρούμε τι φταίει και προχωρήσουμε σε διαπιστώσεις, μπορούμε να κάνουμε μεταπράξεις. Λοιπόν. Αφενός υπάρχει πολιτικό κόστος για τα κόμματα που δεν θέλουν να τις κάνουν, τα αυγά που λέγαμε για να σπάσουν την ομελέτα ενδεχομένως. Απ' την άλλη όμως είμαστε δεμένοι σε ένα άρμα που λέγεται μνημόνιο. Και στο ότι είμαστε απολύτως, μα απολύτως εξαρτώμενοι στην όποια απόφαση, ακόμη και σε μια μικρή απόφαση, από τους δανειστές. Εκεί τι γίνεται. Λοιπόν. Γιατί, και το λέω, το κάνω συγκεκριμένο. Έφυγε λοιπόν μετά από 6-7 μήνες, ξέρω εγώ, γίνανε εκλογές και έφυγε ο Τσίπρας. Ο οποίος τι έκανε, αντί να κάνει μειώσεις δαπανών στο δημόσιο ενδεχομένως, το μειώσεις βάλει το ενδεχομένως και πωλήσεις. Αντί να πει, έλα εδώ Λιγκίτσο, έχεις πλαστό πτυχίο έξω και στα δικαστήρια να μαζώσεις τα λεφτά που έφαγες. Θα πει, Λιγκίτσο, έχεις πλαστό πτυχίο. Εντάξει, μωρέ, έκανες και με παιδάκι, ίσως να δεν καταλάβαινες, κάτσε να δούμε πώς μπορούμε να τον ομονιμοποιήσουμε και να τελειώνει. Βγαίνει λοιπόν μια άλλη κυβέρνηση, η οποία θέλει να εφαρμόσει μια άλλη πολιτική, λέω εγώ. Φόροι. Και λέει, Ελλάδα, κύριε Σόιμπλε, εγώ βγήκα και έχω εντολή από το λαό να μειώσω φόρους, γιατί κλείνουν επιχειρήσεις, γιατί. Και ο Σόιμπλε του λέει όχι. Όχι, δεν θα μειώσει φόρους. Πήγαν καλά τα έσοδα, όπως διαβάσαμε. Ο άλλος από κάτω πληρώνει. Το 16 είχε ο Τσίπρας που ήταν πάνω, εμάς λεφτά. Θα μαζέψει και σε λεπτά. Μα κύριε Σόιμπλε, δεν μπορώ να μαζέψω λεπτά μόνο από φόρους. Πρέπει να έχω και ανάπτυξη. Γιατί εδώ, όχι, αυτό. Τι θα κάνει λοιπόν, για πείτε μου. Λοιπόν. Γιατί καλά είναι αυτά που λέμε. Μαζέψαμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που μας ακούει και δεν συμφωνεί ότι πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να φτιάξουμε εθνική παραγωγή, πρωτογενή τομέα κτλ. Απ' έξω. Λοιπόν,
να τα πάρουμε ένα με τη σειρά. Να το πούμε λίγο πιο. Ναι. Μας επιτρέπουν να αναπνεύσουμε τελικά. Ναι. Να το πάρουμε ένα με τη σειρά. Το γεγονός ότι βάλαμε φόρους τεράστιους σημαίνει, να πάρουμε ένα νούμερο, από 2,4 εκατομμύρια Έλληνες που χρωστάγανε στο δημόσιο πριν 2 χρόνια, μιας και έχουμε και την επέτειο σήμερα, σήμερα χρωστάνε 4,3 εκατομμύρια Έλληνες. Χρωστά, αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει άλλα 2 εκατομμύρια στο κόκκινο. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν πληρώνει ο Έλληνας επειδή δεν χωνεύει αυτή την υπέροχη κυβέρνηση? Δεν. Όχι. Επειδή δεν έχει. Δεν πληρώνει. Άρα μπήκανε στο κόκκινο άλλα 2 εκατομμύρια. Πόσους περιμένουμε να μπουν στο κόκκινο και τα 6-7 εκατομμύρια που από φορολογουμένων, δηλαδή και άλλα 2 εκατομμύρια για να πούμε ναι, όντως να καταρρεύσουν εκεί πέρα τα δημόσια έσοδα, γιατί δεν θα πληρώνουν και τα άλλα 2 εκατομμύρια, και μετά ναι, ήταν λάθος η πολιτική. Τι περιμένουμε δηλαδή? Δεν φαίνεται από τα νούμερα. Όχι, μισό λεπτό. Και όταν πήγε και έβαλε 24% ΦΠΑ, δεν του είπε ένας, τι κάνεις τώρα εδώ? Όχι, μισό λεπτό. Η έξω. Δεν σου λένε βάλε φόρους. Ούτε σου λένε κόψε δαπάνω, ούτε τίποτα. Σου λένε λύστο. Mm. Όπως σου λέει και η τράπεζα, λύστο το πρόβλημα με το στεγαστικό σου δάνειο. Είναι στη δική τους ευχέρεια, έτσι, λοιπόν, να παίρνουν τις αποφάσεις. Ακριβώς. Ακριβώς. Πώς θα το λύσεις? Θα το λύσεις προσωρινά. Γι' αυτό και όταν πρωτοβγήκε το ΕΤΙΔΕ, αν θυμάστε το χαράτσι, είχαν πει είναι για 2 χρόνια. Και αυτό το δέχτηκε και το δικαστήριο. Όντως είναι για 2 χρόνια, θα πληρώσει. Είναι έκτακτο. Ακριβώς. Το έκτακτο στην Ελλάδα έγινε μόνιμο. Γιατί έγινε μόνιμο, φίλε Βασίλη και φίλη Αλεξία? Γιατί αφήσαμε τελείως να μας ξεφύγει το γεγονός ότι πρέπει στην κρίση να δράσουμε και να πάρουμε μέτρα. Μέτρα δικά μας, να φτιάξουμε το σπίτι μας. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, τι είπαμε, ναι, υπάρχει το μνημόνιο. Ναι, κάτι θα γίνει, θα περάσει, θα μας φέρουν κάποια απιθανικομήρια για να χρησιμοποιήσω και δική μου ορολογία, έξω από την πόρτα όπως είπες και εσύ. Και θα το λύσουμε το πρόβλημα, ρε παιδί μου. Θα τους βρούμε μπόσικους κάποια στιγμή. Και θα τους περάσουμε θα το τους, δικό μας. Ακριβώς. Θα τους πούμε να μας ελαττώσουν το. Αυτοί θα το δεχτούν. Και θα πάρουν πολιτική απόφαση. Ποιος διαμαγείας θα προχωρήσει κατά. Και θα πάρουν πολιτική απόφαση. Συνέχεια μιλάνε για πολιτική διαπραγμάτευση. Γιατί έχουν στην άκρη του μυαλού τους ότι αυτοί είναι υπέροχοι, φανταστικοί διαπραγματευτές και κάπως θα τους κουλαντρήσουν και θα τους κάνουν και θα τους φέρουν με τα νερά τους και θα δώσουν τα δισεκατομμύρια. Έτσι. Είναι φαινάκι όλα αυτά τα πράγματα. Είναι και ντροπή να τα σκέφτεσαι. Είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Μην απάντησες όμως για τη φορολογία. Μείνε. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Αυτό είναι για διαφημίσεις. Ανωτελεία, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας ακούτε από το Live 24 και από τα FM 92,2. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Λίκητσο. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Επιστρέψαμε εδώ μαζί στο τελευταίο μισάωρο αυτής εδώ της εκπομπής. 20 λεπτά μας έχουν απομείνει μέχρι και τις 11. Κοντά μας ο Αλέξανδρος Λυγκίτσος, καθηγητής εφαρμοσμένης λογιστικής στο ΤΕΙ Πελοποννήσου. Να πούμε ότι το σφινάκι της αλόης θα πρέπει να το είχαμε πει από το πρωί. Όσοι δεν προλάβετε, το πίνουμε από τώρα. Επίτευρος Αλόη Βέρα θα είναι κοντά μας αύριο εδώ ο Πάνος Παύλου για να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ευεργετικές ιδιότητες του φυτού της Αθανασίας Αλεξανδρέμου. Και φαντάζομαι ότι ίσως θα αρχίσουμε να δίνουμε λύσεις στον εαυτό μας, όπως είπες, μόνοι μας. Θα πάρουμε την τύχη στα χέρια μας και θα αρχίσουμε να κοιτάμε ο καθένας στο σπίτι του και. Αυτό είναι σίγουρο. Και όπου βγει. Είναι σίγουρο και, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, πιστεύω. Η οικονομία, ξέρετε, επειδή αγγίζει τα πάντα αγγίζουν και την οικονομία. Είναι και αντίστροφο αυτό. Δηλαδή, τη στιγμή που δεν έχει φτιάξει τη δικαιοσύνη σου, την υγεία σου, την παιδεία σου, το ένα το άλλο, όλα αυτά επηρεάζουν την οικονομία. Βέβαια. Οπότε, επειδή είναι αυτό που λέμε συστημικό το πρόβλημα της Ελλάδας, δεν είναι μόνο να πάρω μέτρα για το έλλειμμα. Αυτό δεν έπρεπε καν να σκεφτούμε να φέρουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους υπόλοιπους να μας πούνε τι, κόφτε. Ευχαριστούμε πολύ, δεν το ξέρουμε. Άμα εμείς στο σπίτι μας δεν έχουμε έσοδα και τα έξοδά μας είναι περισσότερα, το κόφτε, τώρα θέλει σοφία. Υπάρχει ρεαλιστική, το τονίζω,
ρεαλιστική προσέγγιση εντός αυτών που έχουν υπογράψει. Μην γυρίζουμε τώρα πίσω στα πίσω. Αν θα σκίσουμε μνημόνια, δεν θα κάνουμε. Μνημόνια έχουν. Υπάρχει ρεαλιστική προοπτική ουσιαστική μείωση των φόρων που έχουν γονατίσει τον Έλληνα και το ελληνικό νοικοκυριό εντός των μνημονίων. Ναι, συγκεκριμένα υπάρχει. Πράγματα. Άκουσα το Μητσοτάκη να κρατάει πολύ μικρό καλάθι. Όχι μικρό καλάθι, όχι καλάθι, δεν κράταγε ούτε φτιτζάνι δεν κράταγε. Ανύπαρκτο. Είπε ότι θα καταργήσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί, ο οποίος έτσι κι αλλιώς θα πάει να τον καταργήσει η κυβέρνηση γιατί είδαν ότι δεν φέρνει τίποτα. Θα μειώσω τα γεωργικά εφόδια, βεβαίως, και σε βάθος διετίας. Σε βάθος διετίας. Θα μειώσω 30% τον ένφια και το φόρο στις επιχειρήσεις. Ποιος δεν θα θέλει να μειωθεί ο φόρος στις επιχειρήσεις. Σωστό. Θα πει κάποιος, μα ρε παιδιά, αυτά μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, αυτά είδε. Τι να πει, να πει 20 και να μην κάνει τίποτα. Αυτά μπορεί, αυτά κάνει. Όχι, εγώ θα ήθελα να μας πει ο Αλέξανδρος τι είναι αυτό που, που κρατάει πίσω έναν πρόεδρο κόμματος, όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να εκτοξεύσει, ρε παιδί μου, την αισιοδοξία του κόσμου και να πει πράγματα που πραγματικά θα κάνει και θα τηρήσει. Και το πρόγραμμά του, έτσι. Και ένα πρόγραμμα. Τι είναι αυτό που τον κρατάει πίσω. Γιατί, συγγνώμη κύριε Λίγκη. Σε έχουμε τρελαίνει ερωτήσεις. Μία ώρα είναι μπαλάκι. Θα συγκρατήσω. Δεν είναι εκπρόσωπος του Μητσοτάκη ο Αλέξανδρος να μας πει έτσι. Όχι, απλά πολίτης, επειδή ζητάει συνέχεια εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Χθες πάλι είπε, χτύπαγε το χέρι, λέει εκλογές τώρα. Εκλογές τώρα πρόγραμμα δεν μας έχεις πει. Δηλαδή ζητάς εκλογές, αλλά πρόγραμμα δεν μας έχεις πει. Δηλαδή, εμένα προσωπικά δεν με έπεισε, όπως δεν με πείθει κάθε πρόεδρος οποιοδήποτε κόμματος. Δεν λέω ότι έχει βγει κάποιος και έχει δώσει πρόγραμμα. Μα κανείς δεν βγαίνει. Τι είναι αυτό που τους κρατάει όλους πίσω. Να σας απαντήσω σαν να. Όχι ως Κυριάκος Μητσοτάκης. Σαν να ήμουν εγώ στη θέση του, ως Αλέξανδρος Μητσοτάκης. Σαν να ήμουν εγώ στη θέση του. Ωραία. Δεν ξέρω ο άνθρωπος τι έχει στο μυαλό του κλπ. Να σας απαντήσω σαν να ήμουν εγώ. Ούτε εγώ θα σας έδινα πρόγραμμα σήμερα. Ξέρετε γιατί δεν θα σας έδινα πρόγραμμα. Γιατί και μάλιστα δεν θα έλεγα και αυτά που λέει. Για μείωση του ένφια, για. Γιατί μπορεί να μην γίνει για τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν, γιατί να τον ψηφίσω λοιπόν. Όχι. Δεν έχει καταλάβει πολλοί κόσμος ότι η οικονομία πάει για κατάρρευση. Έτσι όπως είναι. Δεν το έχει καταλάβει. Λοιπόν, και δεν θα το έλεγα γιατί η οικονομία αυτή τη στιγμή χρειάζεται μέτρα τα οποία. Μέτρα σωτηρίας, ας τα πούμε έτσι. Ποια θα ήταν αυτά. Ως οικονομολόγος θα μας πεις τώρα. Τα μέτρα σωτηρίας, πρώτα απ' όλα θα ήταν να κόψουμε όλους τους φόρους και να καταργήσουμε το νομοσχέδιο Κατρούγκαλ. Με τη μία, έξω. Το νομοσχέδιο Κατρούγκαλ είναι καταστροφή, είναι ταφόπλακα. Σας το έχω πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Όπως σας έχω πει ότι οι συντάξεις θα ξανακοπούνε και πάμε για να ξανακοπούνε. Και θυμάμαι τότε την αντίδραση της Αλεξίας. Οι συντάξεις πάνε για νέα περικοπή. Και αυτό το ζητάει το Δουνουτού στο πρόγραμμα. Λοιπόν, μέτρα σωτηρίας της χώρας είναι μέτρα τα οποία θα πάρουμε εμείς για να σώσουμε οικονομικά μέτρα, μέτρα και, αλλά και μέτρα άλλα για τα υπόλοιπα συστήματα που σας είπα. Όπως, πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να μειώσουμε τους φόρους σε ανεκτό επίπεδο. Μισό λεπτό. Θα μας αφήσουν, ναι. Μάλιστα. Γιατί θα μας αφήσουν. Όχι, ρωτάω, δεν γιατί ξέρω. Θα μας αφήσουν. Ξέρετε ότι αυξάνουμε το ΦΠΑ και μειώνονται τα έσοδα. Έτσι. Υπάρχει στα οικονομικά αυτό που είχε σχεδιάσει ένας μεγάλος Αμερικανός οικονομολόγος, ο Λάφερ. Υπάρχει η λεγόμενη καμπύλη Λάφερ. Δεν θα πούμε τα τεχνικά, θα πούμε πολύ απλά ότι μετά από ένα σημείο αυξάνει τους συντελεστές και, και τα έσοδα πέφτουν. Το έχουμε περάσει αυτό. Λοιπόν, αυτό το σημείο το έχουμε περάσει προπολού. Άρα λοιπόν θα μειώσουμε τους φόρους σε αυτό το σημείο στο οποίο θα έχουμε περισσότερα έσοδα. Θα μου πει κάποιος, μα πώς το ξέρεις αυτό. Είναι δεδομένο αυτό. Ότι κάθε μία μονάδα που αυξάνει το ΦΠΑ, ειδικά το ΦΠΑ, κάθε μία μονάδα που. Ωραία. Πόσο ποσοστό θα ήταν αυτό, πρέπει να μιλήσουμε συγκεκριμένα τώρα. Εσύ που είσαι οικονομολόγος. Είμαστε στο 24, προφανώς είναι πεπερασμένο, το έχουμε περάσει. Πόσο είναι αυτό το ποσοστό. Για το ΦΠΑ. Ναι. Το ποσοστό είναι γύρω στο 20. 20. 19 με 20. Φεύγει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης αύριο, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ζώης, ο κύριος Λυγκίτσος, πάει στους εταίρους και λέει: Κύριοι, επειδή είστε μορφωμένοι άνθρωποι και οικονομολόγοι κτλ., ο Λαφέρ π.χ. λέει ότι εδώ δεν γίνεται να κάνουμε τίποτα με 24%, τελειώσαμε, θα βάλουμε 20. Μα δεν σου λέει έξω πόσο ΦΠΑ θα βάλει. Δεν θα το δεχθούν. Αλεξία μου, θα το δεχτούν. Γιατί αν το δεχόντουσαν, δεν θα έλεγε ο κ. Μητσοτάκης θα μειώσω τον ένφια μεσοσταθμικά στα 2 χρόνια 30%. Θα του έλεγε τον ένφια τον κόβω. Θα του έλεγε το 24% το κάνω 20. Θα το δεχτούν. Θα σου πω γιατί. Γιατί υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα σε αυτό, τεχνικό το εξής. Ότι για ένα εξάμηνο, για 8 μήνες, τα έσοδα θα υστερήσουν.
μετά θα αρχίσει όντως, γιατί έχει μια τεχνική υστέρηση. Θα πεις, φέτος δεν θα κάνω προσλήψεις. Να χωνευτεί. Όχι, όχι, φέτος δεν θα κάνω προσλήψεις. Ναι. Δεν θα βάζω από το παράθυρο, δεν θα θυμάμαι το 98 ποιος είχε πετύχει σε διαγωνισμούς. Δεν θα πληρώνει ο Κοσμάκης, σε πάση περιπτώσει, συνέχεια τους δημόσιους υπαλλήλους. Ακριβώς, το 98 λοιπόν θυμήθηκαν ότι κάποιοι είχαν πετύχει και κάποια δικαστήρια και κάτι έγινε. Σωστά. Το 2008 μετά το αυτό το ένα το άλλο θυμούνται, φτάσανε σε σημείο να θυμούνται πράγματα τα οποία προχτές διάβαζα στο... Εκλογική πελατεία είναι αυτό, το καταλαβαίνω. Ωραία, αυτό δεν πρέπει να τελειώσει. Φέτος λοιπόν δεν θα γίνει κανένας διορισμός, του χρόνου δεν θα γίνει κανένας διορισμός και τι θα κάνω, θα αναδιαρθρώσω όλο το δημόσιο και θα πω κοιτάξτε 100 με 200 χιλιάδες τουλάχιστον υπολογίζω εγώ, ναι, ναι. Παράγουν πιστοποιητικά, άχρηστα πιστοποιητικά, εφαρμόζω ηλεκτρονική διακυβέρνηση και αυτοί που, οι 200.000 που παράγουν άχρηστα πιστοποιητικά, τα οποία θα τα παράγουν τα ηλεκτρονικά συστήματα, mm-hmm. αύριο το πρωί τους επαναεκπαιδεύω και τους πάω εκεί που έχω ανάγκη. Τους κάνω τραυματιοφορείς, τους κάνω... Δεν τους διώχνω. Όχι. Όχι. Λοιπόν, και... Αυτή τη στιγμή τα και τις όποιες αντιδράσεις των κλαδικών, κάνω πως δεν τις ακούω και δεν προχωράω. Θέλει όχι, βούληση, κοιτάξτε, θέλει εκεί πέρα, να σου πω κάτι, εκεί πέρα επειδή θα γίνει ο χαμός, ο κακός χαμός, επειδή θα γίνει ο κακός χαμός, εκεί θα πρέπει να είσαι έτοιμος να δεις πως θα δράσεις. Δεν σώνεται αλλιώς η Ελλάδα. Δεν μπορεί 200.000 άνθρωποι να παράγουν χαρτιά πιστοποιητικά. Και να τους πληρώνουμε εμείς. Ας παράγουν ό,τι θέλουν, Αλέξανδρε μου, αλλά δεν μπορούν να τους πληρώνουμε. Με συγχωρείτε, εγώ μιλάω για σπάσιμο αυγών τώρα. Όταν λοιπόν αποφασίσεις να μειώσεις τους φόρους, τι θα κάνεις, θα σπάσεις αυγά. Δεν γίνεται αλλιώς. Πού θα τα βρεις τα χρήματα. Και η έξω δεν είναι κουτί. Θα καταλάβουν ότι εσύ πας να αλλάξεις τη χώρα. Όχι να τα περιμένεις όλα από αυτούς. Κανονικά. Βασίλη, άρα δηλαδή θα πιστεύω κανονικά, ότι οι προθέσεις σου είναι πιο, είσαι πιο πραγματιστής και άρα μπορείς να σου δώσω μια χάρη κατά κάποιο τρόπο. Όχι, όχι, χάρη. Δεν ζητάμε καμία χάρη. Ναι. Δεν ζητάμε καμία χάρη. Κάνουμε ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό. Θα πάμε το φόρο εισοδήματος στο 10%, το ΦΠΑ σε πρώτη φάση 19 με 20 και μετά 16 με 17. Λέμε στο ιδανικό σενάριο τώρα, λες. Δεν είναι ιδανικό το σενάριο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα σενάριο που πιστεύει ότι παίζει. Η Κύπρος, γιατί ανένυψε. Πέστε μου, γιατί δανείστηκε προημερών με 0,02. Μιλάμε τώρα όμως για το πώς έχει διαμορφωθεί η πραγματικότητα στο ελληνικό χώρο. Όχι, δεν θα τα. Κοιτάξτε να δείτε. Πιάσουμε άλλες περιπτώσεις. Είμαστε ειδική περίπτωση. Όχι, δεν θα τα κάνουμε έτσι. Δεν θα είμαστε ονείο στην κόλαση σε κατάσταση λίμπο. Εμείς είμαστε ειδική περίπτωση γιατί έχουμε και ειδικούς ανθρώπους στο τιμόνι, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλεξία Δρίτσα, ορίστε, τα πει όλα. Δεν θα είμαστε μονίμως. Άκουσες όμως τι είπε. Ναι. Και είμαστε και ειδικό εκλογικό σώμα με ειδικούς ανθρώπους. Βεβαίως. Άρα πρέπει να επικεντρωθούμε εδώ σε αυτό το ασθενή. Και μην ξεχνάμε, Αλέξανδρε, ότι μας χαρακτηρίζει αυτή που μας κυβερνούν. Τα πολιτικά κόμματα. Χαρακτηρίζει και όλους τους υπόλοιπους. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω το εξής, ότι τα πολιτικά κόμματα εκπαιδεύουν και το λαό. Το εκπαιδεύσαν λάθος. Πάει αυτό. Το κάναμε. Τώρα τι κάνουμε. Σε κατάσταση. Θα πρέπει να έρθει μια κυβέρνηση η οποία να εκπαιδεύσει και λίγο τον κόσμο, να του πει: κοίταξε να δεις, η εναλλακτική είναι το χάος. Και η εναλλακτική είναι να καταλήξει να μην έχει τίποτα. Και την επιμέλεια θα την θέλει ο ανεκπαίδευτος ο κόσμος όμως. Δηλαδή το αυγό και ο κότα το αυγό μας. Και ο ανεκπαιδεύτος. Κοιτάξτε, εκεί χρειάζεται ηγεσία. Εκεί αυτό το πράγμα είναι η ηγεσία. Μάλιστα. Η ηγεσία είναι να βρεις τη λύση σε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Το πώς θα το κάνεις. Το πώς θα το. Είσαι ηγέτης ή δεν είσαι. Ντόναλντ Τραμπ. Ντόναλντ Τραμπ. Μας πήγε στις αδυναμίες. Μιλάμε τώρα για ηγέτες χωρών που πραγματικά μπορούν να αλλάξουν την παγκόσμια και ιστορία, αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Μιλάμε για άλλα μεγέθη, μιλάμε για άλλες πολιτικές. Μιλάμε για άλλες τάσεις που μπορεί να διαμορφώνονται παγκοσμίως για τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Θέλω ένα σχόλιο. Πού θα το πάει το καράβι? Το παγκόσμιο καράβι. Κοιτάξτε, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας καπιταλιστής ο οποίος εξελέγει για να σώσει τον καπιταλισμό της Αμερικής. Όπως έχει πει και ο Άνταμ Σμιθ, οι καπιταλιστές είναι εχθροί του καπιταλισμού. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε, επειδή αυτός έχει μάθει σε αυτό που παίζαμε μικροί στο πάρτα όλα. Λοιπόν, το πάρτα όλα δεν ισχύει στις διεθνείς σχέσεις. Στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις σήμερα ισχύει το δώσε και θα σου δώσω. Λοιπόν, είναι έτσι όπως το βλέπω εγώ,
είναι πολέμιος της παγκοσμιοποίησης και ουσιαστικά μπορεί, εάν... Κακό είναι αυτό. Εάν είναι για σένα, σαν Αλέξανδρος Ζουγκίτσος, είναι κακό. Σαν είναι, σαν κακό για την, είναι κακό για την Αμερική, πρώτα απ' όλα, διότι η παγκοσμιοποίηση φέρνει ένα τεράστιο πλούτο. Μα τη χώρα του θέλει να σώσει, Αλέξανδρε. Δεν είναι θέμα. Τη χώρα του θέλει να σώσει. Η χώρα του επωφελήθηκε της παγκοσμιοποίησης τεράστια. Είναι η χώρα που επωφελήθηκε πρώτη απ' όλα. Και πριν δεν πήναγε, πριν την παγκοσμιοποίηση. Άρα πώς το λες αυτό. Μα αυτοί πυροδότησαν την παγκοσμιοποίηση. Δεν την πυροδότησα εγώ. Η Ελλάδα πυροδότησε την παγκοσμιοποίηση. Αυτοί ωφεληθήκαν. Δεν έχει άδικο. Αυτοί ωφεληθήκαν. Αλλά γιατί είναι κακό, ας πούμε, να ενάντια στην παγκοσμιοποίηση. Γιατί να σας πω, έχει αποδειχτεί οικονομικά ότι το ελεύθερο εμπόριο παράγει πλούτο και για τις δύο πλευρές. Γι' αυτό και βλέπετε οι παγκόσμιες συμφωνίες. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε τη ΣΕΤΑ, η οποία είναι μια συμφωνία με τον Καναδά. Ο Καναδάς είναι μια παμπλούτη χώρα, έτσι. Και θα κάνουμε εμπόριο ελεύθερο. Έπεσαν οι δασμοί στο 90%. Αλλά επέτρεψέ μου λίγο κομπλεξική. Συνέχισε. θα κάνουμε εμπόριο με 97% των δασμών εκτός. Άρα ρίξαμε τα σύνορα για τον Καναδά και αυτοί έριξαν τα σύνορα για μας. Όπου πάει το ελεύθερο εμπόριο, αυξάνεται το πλούτος της χώρας, αυξάνεται το ΑΕΠ. Ο Τραμπ τώρα τι λέει? Να σπάσει, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαλυθεί, να πάω εγώ να κάνω διμερείς συμφωνίες. Θυμάμαι κάποιος όταν πέθανε ο παππούς μου, ο παππούς μου είχε, πέθανε στον βομβαρδισμό του 43 εδώ των Άγγλων. Είχε κατάστημα με βιομηχανικά είδη, εργαλεία κλπ. Και κάποιος είπε στη γιαγιά μου, τι ξέρεις εσύ από κατάσταση, α, πουλάς λίγο λαδάκι εκεί πέρα να ζεις. Ο Τραμπ λοιπόν θέλει να κάνει το ίδιο πράγμα, θέλει να έρθει στην Ελλάδα, τι θα θέλετε εσείς, θα σας παίρνω εγώ σένα να σας παίρνω και θα πουλάτε εσείς λίγο λαδάκι. Οι διμερείς συμφωνίες σημαίνει ότι θα σε βρω εγώ αδυνάτος και θα εφαρμόσω τον νόμο του ισχυρού. Γι' αυτό και θέλει να διασπάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος που έχει αυτή τη στιγμή η Αμερική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τον ξεπερνάει σε ΑΕΠ. Δεν είναι η Κίνα. Όχι βέβαια. Για την Αμερική. Όχι βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 17. Τότε γιατί θέλει πρώτα να εξοδώσει την Κίνα? Έχει 17. Θέλει να την αφήσει εκτός. Έχει 17 τρισεκατομμύρια ΑΕΠ. Όλοι μαζί. Λοιπόν, και αυτός έχει 14 τρισεκατομμύρια ΑΕΠ από την άλλη. Άρα λοιπόν, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε 17 τρισεκατομμύρια πίσω και πάμε να διαπραγματευτούμε με αυτόν τον κύριο για τα συμφέροντα όλων μας. Έτσι. Λοιπόν, ένας-ένας θα πει, τι έχεις εσύ τώρα 380 δις ΑΕΠ. Λίγο λαδάκι θα πουλάς, όπως σας είπα. Βαριέσαι. Για την Κίνα. Η Κίνα του έχει πάρει τις δουλειές των Αμερικανών, οι οποίοι είναι, ας πούμε, δεν έχουν προσόντα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κλπ. Και εκεί πέρα τον έχει χτυπήσει αλίπητα η Κίνα. Τι γίνεται με αυτό? Πρέπει να έχουν τα επιτελεία υπόψη τους ότι πάμε σε ρομποτοποίηση της παραγωγής. Δηλαδή η Apple παράγει τα iPhone, τα γνωστά iPhone, με ρομπότ πλέον, το οποίο κάνει 20.000 δολάρια το ένα. Εκεί λοιπόν μπορεί να παίξει ο οικονομικός εθνικισμός και να πει, α, κυρία Apple, για φέρ' το εργοστάσιο σου εδώ, γιατί το έχεις στην Κίνα? Δεν κατάλαβα. Το έχεις στην Κίνα γιατί έχεις εργατικό κόστος? Όχι. Για φέρ' το εδώ. Εκεί ναι. Εκεί μπορεί να το κάνει. Και επειδή πάμε σε ρομποτοποίηση, ίσως σε κάποια σημεία αυτή η πολιτική, εγώ τη λέω πατριωτική την πολιτική, γιατί και εγώ θα το έλεγα. Για τη χώρα του. Φυσικά. Για τη χώρα μου. Αν, ας πούμε, ένας μεγάλος, ας πούμε, ο Βαρδινογιάννης, για να το κάνουμε πιο εύληπτο, είχε ένα εργοστάσιο κάπου και παρήγαγε κάτι ο άνθρωπος με ρομπότ. Γιατί, ρε φίλε, το έχεις εγώ στο. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν πήγε. Όχι, να το φέρεις εδώ. Δυναμικό, φέρ' το πίσω. Να το φέρεις εδώ, γιατί δεν κατάλαβα. Και εκεί λοιπόν, εκεί μπορεί, αλλά αυτό θα είναι περιορισμένο μέχρι να ξεσπάσει αυτό, γιατί θα είναι η επόμενη τεχνολογική επανάσταση. Η ρομποτοποίηση της παραγωγής κλπ. Μπορεί να κάνει μεγάλο κακό στην Αμερική, να διαρρήξει εμπορικές σχέσεις. Ήδη δεν υπογράφει την TPP, ναι, με τον ειρηνικό. Την κατήργηση. Όχι, την κατήργηση. Ναι. Διαβάσαμε χθες. Ήδη λοιπόν δεν υπογράφει. Πράγμα το οποίο η Αμερική, ως ο ισχυρός παίχτης, είχε μόνο να κερδίσει. Φοβάται τις χώρες του ειρηνικού ή Μάρτων, ας πούμε. Μόνο να κερδίσει. Είναι για μένα ο λόγος του Άνταμ Σμιθ ότι ο καπιταλισμός με τους καπιταλιστές, οι καπιταλιστές μπορούν να βλάψουν τον καπιταλισμό, είναι απολύτως, το βλέπω μπροστά μου δηλαδή με τον Τραμπ, απολύτως
Σωστό. Πότε βλέπεις να σχηματίζεις μια εικόνα, ανέλαβε προχθές, πριν μια εβδομάδα, πότε θα σχηματίσεις εικόνα που το πάει ο Τραμπ, εσύ έτσι ως οικονομολόγος, τετραετής η θητεία. Σε ένα χρόνο, δύο. Α τόσο μακριά. Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις κάτι, γιατί μπορεί να το στρίψει, ξέρετε. Δεν είναι... Μπορεί άμα δει τα δύσκολα να το στρίψει. Πάντως, δεν είσαι προκατελημένος αρνητικά έτσι απριόρι. Καθόλου. Επειδή είναι ο Τραμπ και επειδή είναι, ξέρω εγώ, ενδεχομένως έχει μαλλί. Ούτε Τραμπ. Ούτε να το πούμε. Να το πούμε παραστατικά, όχι, αυτά είναι γελία. Έτσι. Ο άνθρωπος είναι γελία, αλλά ήταν απέναντί του ένα Hollywood ολόκληρο. Γιατί ήταν απέναντί του οι Έλληνες πολιτικοί δεν βάζουν. Όλο το κατεστημένο. Όλη η βιομηχανία των σελέμπριτι. Όλο το κατεστημένο τη υποκουλτούρα τη Αμερική ήταν απέναντί του. Και εξακολουθεί και είναι. Αυτό είναι έσχος με το Hollywood. Αυτό με το Hollywood είναι έσχος. Όποτε βγαίνει ένα Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο. Τον χλεβάζουν, τον βρίζουν. Είναι η λαζόπουλη της Αμερικής αυτή. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ έτσι. Όταν βλέπεις τώρα αυτούς τους ανθρώπους, κάτσε ρε φίλε, περίμενε, είδες τι θα κάνει ο άνθρωπος. Άλλο, εγώ τον έκρινα σαν οικονομολόγος. Και είμαι έτοιμος να αναθεωρήσω αν κάνει άλλα πράγματα κλπ. Ή αν πετύχει. Του, ναι. Έτσι. Αλλά βγήκανε, έβλεπα πράγματα δηλαδή απίστευτα. Είναι η λαζόπουλη της Αμερικής αυτή. Και για να το κλείσουμε όμορφα, η Μελάνια όμως, κοιτάξτε, έχουν κάποτε ο Πάγκαλος που είχε πάει με τη σύζυγό του στην Αμερική, mm-hmm. ωραιοτάτικη η σύζυγος του Πάγκαλο, είχαν λέει πέσει τα μάτια του Κλίντον πάνω και λέει, στην κυρία Πάγκαλο. Ναι, και πήγε στον Πάγκαλο και λέει, μα καλά τι κάνετε εσείς οι Έλληνες και έχετε τόσο ωραίες γυναίκες. Αυτά είναι. Λοιπόν, και πράγματι αρχίσανε, βλέπω και οι Αμερικανοί, να έχουν εστιάζουν, και αυτοί, να έχουν και αυτοί μια πολύ ωραία σύζυγη. Όντως πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξανδρο που ήταν εδώ σήμερα κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα πάλι. Εμείς κυρίες και κύριοι κλείνουμε εδώ την εκπομπή μας. Η ώρα είναι και 58. Ό,τι προλαβαίνουμε να σας πούμε για το 360 Cafe Wine Bar ότι την Κυριακή Never on Sunday με την Μαρία Μακρύ σε ένα εξαιρετικό live. Ένα υπέροχο live έρχεται, το οποίο πριν λίγο με ενημέρωσαν, στο Καφέ Σταθμός, όπου εκεί ξέρεις, Βασίλη, είναι το στέκι των celebrity ναυπλίου. Το celebrity την ομάδα ξέρω εννοώ, έτσι. Ναι, λοιπόν, είναι ο Νίκος ο Καραβίδας εκεί ο ιδιοκτήτης, όπου θα έχουμε ένα υπέροχο live την Τρίτη το βράδυ. Θα σας πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ίσως αύριο θα έχουμε και ακριβώς και τα ονόματα που θα τραγουδήσουν. Πάντως, αν είναι αυτός ο φίλος μου, ωραίος, ο ποδοσφαιριστής που τραγουδάει. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Μιλάμε για το απίστευτο live. Να πούμε ότι αύριο εδώ κοντά μας θα έχουμε τον Πάνο Παύλου, ο οποίος καλλιεργεί αλόι, καλλιεργεί την επίδαυρος αλόι βέρα και κάνει και εξαγωγή. Θα μας πει για όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του φυτού της Αθανασίας. Μείνετε συντονισμένοι. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας θα είναι εδώ κοντά μας. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην πιτσαρία Quattro, που ξεκινά από το πρωί με τα υπέροχα ροφήματα, προχωράει κατά τη διάρκεια της ημέρας εξαιρετικές προσφορές στις πίτσες και τις μακαρονάδες. Σήμερα Τετάρτη έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε υπέροχες πίτσες σε διαφορετικά μεγέθη με πάρα πολύ χαμηλές τιμές, 7 και 10 ευρώ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διαβάσαμε πριν. Την καλημέρα μας στο Negro Espresso Bar και το εστιατόριο Αραπάκος. Στο Negro Espresso Bar όπου θα γίνει το μεγάλο live της Παρασκευής λόγω του γάμου του Δημήτρη. Τώρα για τις υπόλοιπες ημέρες δεν ξέρω, μας πούμε, θα είναι πιο πριβέ η κατάσταση. Την καλημέρα μας στο Ξένον Καφέ στην πλατεία Συντάγματος, στα 4 καταστήματα Ανδρής, σε Καλαμάτα, Τρίπολη, τα 2 καταστήματα στο Άργο, στο Σκουέαρ και το Ανδρής. Μείον 50% έκπτωση σε όλα τα επώνυμα brand. Στην edvmarket.gr, Μεγάλο Αλεξάνδρο 1 και Niles στο Ναύπλιο, τα εγγένεια του καταστήματος Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου, 8.30 το βράδυ. Έχουμε ξεχάσει κάτι. Τι. Πού θα με πας το βράδυ να γιορτάσουμε τα 2 χρόνια. Βασίλη μου, καλά, το θα κάνουμε Skype. Θα κάνουμε και Skype. Και έρχεται ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μας ζητάει τίποτα. Θα σου πω ακριβώς. Θα πάμε έξω από το γραφείο του κυρίου Γκιόλα. Ο κύριος Γκιόλας, φαντάζομαι. Καλό. Βεβαίως, γιατί εκεί όχι. Με όλα. Βεβαίως. Στο γραφείο του κυρίου Γκιόλα που γιορτάζει σαφέστατα με πάρα πολύ χαρά τα 2 χρόνια. Ναι. Πω, δεν το πιστεύω. Έχουν αρχίσει τα μηνύματα να με τρολάρουνε. Πούτιν κάρχοντας γράφουνε και τέτοια. Τι λέει. Μάλιστα. Ναι. Okay, δεν θα το διαβάσω. Πού θα πάμε. Για το που θα με πας όμως κάπου, έτσι. Θα πάμε στο γραφείο του κυρίου Γκιόλα και θα γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 2 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, 2 χρόνια πραγματικής αλήθειας, 2 χρόνια ευημερία στη χώρα, 2 χρόνια χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, 0 αυτοκτονίες στη χώρα. Όλα βαίνουν τέλεια. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Αύριο εδώ, πάλι μαζί.
Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί.